Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, στα 15 λεπτά μετά από τις 5, All About Aris On Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα 5η, 14 του Φλεβάρη. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους και σε αυτούς που γιορτάζουν τη συγκεκριμένη μέρα και δεν ασχολούνται με τις υπόλοιπες. Όχι, εγώ είμαι κατά, ειρωνικά το λέω, Χριστοκιώση, που είσαι πίσω από την κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου, να ξέρεις. Σήμερα γιορτάζουν τα ανθοπολία και τα ζαχαροπλαστεία. Αυτοί, φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλέ φίλε και συνάδελφε που θα είσαι και εσύ μαζί μας μέχρι και τις 7. Για εσάς λοιπόν που θυμάστε να γιορτάσετε σήμερα, εντάξει, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, και να περάσετε όμορφα. Για την ώρα περάσετε όμορφα το επόμενο 2 ώρα που θα είμαστε μαζί. Με Χρήστανο Τσαλτίδη και Νίκο Βαδόπουλο στα μικρόφωνα, με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου και με όλους εσάς. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να αναλύσουμε αρκετά. Απουσιάζαμε και χθες, καθώς υπήρχε παιχνίδι. Το παιχνίδι μπασκετικού ΠΑΟΚ την ώρα της εκπομπής. Πλησιάζοντας σιγά σιγά σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έχει το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη με τον Πανίον στην Νέα Σμύρνη. Σιγά σιγά μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία της ομάδας με ηρεμία, χαμόγελα, καλή ψυχολογία και δοκιμές από το Σάββα Παντελίδη. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε με αγωνία να ακούσετε ξανά τη γάργαρη φωνή του Χρήστον Τσαλτίδη, ο οποίος έχει επιστρέψει από το Λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα βέβαια μέσα στο στούντιο. Είναι κάπου στο Ραδιομέγαρο, εδώ στον Όμιλο γυρίζει και διευθετεί κάποιες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το ραδιόφωνο. Τον έχουμε σε λίγο και αυτόν μαζί μας. Την ώρα μας έχει έρθει ο εξαιρετικός καφές μας. Χαίρετε τι κάνετε, χαίρετε τι κάνετε, πώς είστε. Α, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ, βέβαια. Να είστε καλά. Ή μπαίνει μια ωραία, ευχάριστη, χαρούμενη φωνή και βλέπετε στο στούντιο. Αυτό είναι. Εντάξει, πέραν τη ωραία παρουσία, έτσι. Λοιπόν, πού είναι ο Α, κάτσε, αυτό είναι το αλλού. Ωραία. Εξαιρετικά, ζωντανή εκπομπή μας, θα γίνουν και αυτά. Θα είμαστε λοιπόν συνέχεια και με τον Χρήστα εδώ πέρα να συζητήσουμε ό,τι έχουμε μπροστά μας με το παιχνίδι που υπάρχει, με αυτό το δημοσίευμα που έχει βγει από τη Σερβία σήμερα και εμπλέκει τον Άρη θετικά με τον Νεμάνια Μιλόσεβιτς. Μιλόγεβιτς, ναι, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Με τον Νεμάνια Μιλόγεβιτς λοιπόν, το γιο του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, του Βλάτα Μιλόγεβιτς, ο 20χρονος μέσος της Βοηβοντίνα, τον οποίον οι Σέρβοι φέρνουν στο στόχαστρο του Άρη, κάνοντας μάλιστα λόγο και για παρουσία ανθρώπου της ομάδας το ερχόμενο Σάββατο στη Σερβία, για να δει από κοντά τον παίχτη να αγωνίζεται. Συνάδελφε, μπορείς να περάσεις λίγο στο στούντιο, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Είναι ένα χαλί το οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, φίλε, και δεν γίνεται να το φας. Δηλαδή έλειπες τρεις μέρες τώρα και ήρθες Πέμπτη. Καταρχήν δεν έλειπα τρεις μέρες. Να μας πεις, αλλάξουμε το χαλί. Τι έλειπες? Χθες δεν είχε εκπομπή. Εγώ ήμουν εδώ. Αλήθεια τώρα? Ναι. Γιατί? Γιατί ήμουν εδώ. Γιατί να αλλάξουμε το χαλί? Α, γιατί είναι εδώ, ας πούμε. Γιατί να αλλάξουμε το χαλί? Γιατί? Α. Μην αποφεύγεις την ερώτηση. Θα συνεχίσω να ρωτάω γιατί να αλλάξουμε το χαλί. Υπήρχε πάντα, να ξέρεις. Συμφώνησες να καθιερώσουμε ένα. Συμφώνησες να καθιερώσουμε ένα νέο χαλί. Ρώτησες κάτι, δεν σε απάντησε. Ναι, άντε, ακούς. Υπήρχε ένας υπήλαρχος, ναι, όταν πήγα στα Μαύρα τα Μπέρε. Μαύρα τα Μπέρε. Ο οποίος το ρωτούσες κάτι. Ναι. Και σου απαντούσε με δύο λέξεις. Για πες. Η μία ήταν το γιατί. Ναι. Η άλλη λέξη ήταν το έτσι. Δηλαδή ρωτούσες εσύ, γιατί να γίνει αυτό και... Δεν είναι θέμα. Και η απάντηση ήταν, γιατί έτσι. Μπορείς μετά τις 5.30 να κάτσεις μόνος στο στούντιο, δεν έχω πρόβλημα. Στην Τούμπα. Στο στούντιο. Στην Τούμπα δύσκολα. Εγώ δεν είπα θα αλλάξουμε το συμπαρουσιαστή. Το χαλί είπαμε θα αλλάξουμε. Το χαλί αλλάξει. Τώρα αν θες για το χαλί να παραιτηθείς, να πληρώσεις ρήτρα αποδέσμευσης και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ευχαρίστως. Δεν συμφωνήσαμε σε ένα καινούριο χαλί. Δεν το αγκάλιασε ο κόσμος και έχω και χθες ήρθα μηνύματα για το χαλί. Πολύ ωραίο χαλί, αλήθεια, με την Παναγία. Χαλί. Χαλιγκάλι. Χαλιγκάλι. Θα το δεχτώ μέχρι τις 5.30. Εντάξει. Μετά θα βάλουμε πάλι το κανονικό μας. Όχι, επειδή δεν το βάλα. Γιατί? Λοιπόν, έτσι ήθελα. Λοιπόν. Παρακαλώ, τι, έχουμε παρέμβαση? Γιατί έτσι? Ορίστε το δούμε, ποιος και όσοι. Γιατί έτσι? Λοιπόν, εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Έχει βγει εκπομπή εδώ και λίγη ώρα, να ξέρεις. Το ξέρω, ρε φίλε, θέλω να τα πω κι εγώ. Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Μου αρέσουν αυτά. Ωραία. Είναι άσχημη. Έχεις λίγο εκτός ρυθμού μετά από 6 μέρες ξανά στο στούντιο. 6? Ναι.
Παρασκευή σου τελευταία φορά. Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα έκανα μετάδοση, ρε φίλε. Στο στούντιο, χωρίς να θες. Από το ημίχρονο 3-0. Στο 20-02. Στο στούντιο. Που μας έλεγες για ντόρτια και τέτοια. Και τι, αυτά έχουν καταγραφεί. Είναι μια πραγματικότητα. Ξεχρέωσες για την ΑΕΚ. Τώρα πρέπει να ξεχρέωσεις και για τον Άτρομο το κάπου. Πάω στην Τούμπα την Κυριακή. Πας. Τι. Περιμένουν. Ναι. Πώς. Κοίταξε, έχω 4 παιδιά. Αλλιώς θα θυσιαζόμουν. Για να χάσουν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αν πήγαινα με ένα μπουλντόκ φανέλα. Ναι. Δεν θα θέλω να το φάνε το μπουλντόκ και τα λοιπά. Άσχετα από το σώτερο και στο τέλος. Ήταν μια πρακτική, αλλά θα τους αφήσω. Δεν πειράζει. Αφού ισοφαρίζουν τα πρωταθλήματά μας και δεν μας περνάνε, θα τους αφήσω. Θα τους κόψω το αίτητο όμως. Να δούμε πώς ακριβώς θα το δρομολογήσω αυτό. Η κοπελιά, ποια είναι. Αρχικά δεν σε κατάλαβα. Λέω πιο όμορφο κοριτσάκι είναι αυτό. Τι? Ποια είναι, λέει ο άλλος. Εγώ λέει είμαι. Α, έλα, η άλλη λέει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Πολύ εγώ ωραία. Είμαι. Ποια είναι εγώ. Εγώ. Ωραία. Λοιπόν, τι είπες τώρα την Τρίτη, είπες τίποτα για το παιχνίδι. Τι είπες, αλλά και εγώ τα είπα. Μια ώρα ολόκληρη. Α, καλά. Σωστά. Χθες τι είπες, τίποτα. Δεν είχαμε κομπή, Χρυσό. Δεν είχαμε κομπή. Άρα στην ουσία έλειψα μια ώρα. Δεν είχε μια ώρα. 5 με 6 την Τρίτη. 6 το πρωί στο στούντιο εδώ πέρα. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά πάλι. Ναι. Κάτσε, πότε γύρισα από την Αθήνα. Σήμερα. Σήμερα, σήμερα ήμουν όλο το. Α, σήμερα. Ωραία, ναι. Μετά πόσες μέρες ήρθες ξανά στο στούντιο του ραδιοφώνου. Μπήκες εδώ μέσα, στο χώρο. Στο γιατί ρε φίλε, δηλαδή με μιλάω από το τηλέφωνο, δεν κάνω εκπομπή. Ωραία, να βγαίνω από το τηλέφωνο τότε και εγώ και εσύ από το βαθύλακο. Εγώ από την Περέ. Γίνεται αυτό. Α, γίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει. Το κάνουν άλλωστε. Άλλοι συνάδελφοι σε άλλοι θα σου πω και ποιοι. Ξέρω, ξέρω. Έχουν στούντιο στο σπίτι του. Ξέρω, ξέρω. Και βγαίνουν ξέρω, από εκεί. Ξέρω, ναι, ναι. Το έκανε ο Μαρόγλου. Πρώτο το καθιέρωσε. Ναι. Τι, το αλλά έχουν κάνει ολόκληρη εκπομπή τηλεφωνικά. Ναι, η ουσία είναι δηλαδή από πού ή αν μετέχω στο ραδιόφωνο. Να μου πεις ότι έλειπα από το ραδιόφωνο, ναι. Έλειπες από το χώρο, σαν παρουσία, ρε φίλε. Σιγά σιγά έτσι, έπρεπε να συνηθίσει αυτά τα πράγματα. Το να λείπω δηλαδή από το χώρο. Γιατί? Και να βγαίνω τηλεφωνικά. Γιατί? Γιατί θα κάνω άλλη δουλειά. Τι δουλειά? Τι σε νοιάζει, φίλε. Τι, να το επόμενο γραφείο. Μπαμπάς μου είσαι. Να το επόμενο γραφείο. Δεν έχει σχέση με τον Άρη. Καμία σχέση. Αυτή τη δουλειά την έκανα, φίλε. Έφαγα μια πολύ ωραία τόγκα. Αλήθεια είναι αυτό. 27 χιλιάρικα και αλήθεια. Δεν θέλω άλλη. Χάρισμα στην ομάδα. Έτσι. Για την καψούρα μας. Άρα προανήγγειλες δηλαδή την αποχώρησή σου. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν είπα αποχώρηση. Είπα την έλλειψη φυσικής παρουσίας στο στούντιο. Να βλέπω τον χρόνο να κάνω μόνος μου. Μόνος δεν θα κάνεις ποτέ. Α. Υπάρχουν και κάποιοι που θα έρθουν στη θέση σου. Έβριζαν. Συνέστη θέση μου. Θα σταματήσω κι εγώ. Όχι. Α. Θα είσαι απλά ο δεύτερος πίσω από αυτό που θα κάνει την εκπομπή. Κι εγώ τηλέφωνο. Όχι, εσύ εδώ. Ποιος είναι ο πρώτος δηλαδή που θα έρθει εδώ πέρα να κάνει εκπομπή. Φίλε, Ευρώπη παίζει η ομάδα. Δεν μπορεί να είναι με πρώτο αυτό που ήταν στον Εύρο και στο Σουφλί και στην Καρδίτσα και στην Πετρομαγούλα. Α, φέρουμε ένα που είσαι και ευρωπαϊκή θητεία. Ποιος, το έχεις κλείσει. Φυσικά. Ποιος. Τσαλτίδοβιτς λέγεται. Εξαιρετικό παίκτη. Στα τρίποντα σου τριών πόντων. Και θα κάνει πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πιστεύω, να ξέρει μαζί σου. Εγώ του χρόνου σου δίνω το ελεύθερο φίλο να αποχωρήσει. Θα φέρω εδώ πέρα τον Γιάννη Παραπονιάρη. Ποιον? Τον Γιάννη Παραπονιάρη. Καλησπέρα. Τον Εύρο, καλησπέρα από το Αλεξάνδριο. Ναι, θα φέρω τον Εύρο. Ποδοσφαιρικό πρέπει να φέρει, όχι μπασκετικό. Ποδοσφαιρικό, θα βρούμε. Λοιπόν, ο Πανιόνιος έρχεται με το Μανιάτη. Δεν ξέρω αν θα φέρει και τον Μπουμάλ μαζί που πήρε. Τον Άρτσε. Ποιον? Τον Άρτσε. Ποιο είναι ο Άρτσε? Μεξικανό μέσο που ήταν στη Βέρεια και τον απέκτησε και αυτόν. Θυμάσαι που είχε ακουστεί και για μας στην πρώτη ή δεύτερη χρονιά Πικαρπίδη. Ο Άρτσε είναι καλός, φίλε. Ο Άρτσε, ναι. Τι και αυτός παίζει την Κυριακή. Πιθανό, ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε, ενισχυμένος ο Πανιόνιος στο Βικελίδης. Ναι, λες και θα παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο με τον Άκη Μάτζη στον πάγκο το Πανιόνιος στην Κυριακή στο Βικελίδη. Δεν έχει σημασία. Εκεί που ήταν χάλια τελείως θα το παλέψει τώρα. Ο Πανιόνιος, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική έχασε εντός έδρας από τον Απόλλωνα Σμύρνης 0-1. Χωρίς όλους αυτούς τους παίκτες όμως. Σίγουρα και αυτό παίζει ένα ρόλο. Και επίσης άλλο εντός έδρας, άλλο εκτός έδρας. Άλλο να υποτιμάς έναν αντίπαλο και να νομίζεις θα μπεις να τον κερδίσεις με την φανέλα και επειδή είναι τελευταίος. Και άλλο να έρχεσαι τώρα εδώ να στήσεις ταμπούρι. Άλλωστε ο Πανιόνιος δεν έχει να κερδίσει εδώ. Χ έρχεται να πάρει. Δύσκολο μάτς. Πολύ διαφορετικό παιχνίδι από αυτά που έχει συνηθίσει ο Άρης στο τελευταίο διάστημα. Ξέρεις αυτό του πας βέβαια. Γιατί με την Ξάνθη και τον Αστέρα ήταν πιο ανοιχτά παιχνίδια, διαφορετικά μάτς. Θα κληθεί την Κυριακή να κάμψει την αντίσταση ενός αντιπάλου που θα έρθει με πολύ αμυντικό προσανατολισμό και ό,τι καταφέρει στην κόντρα. Ξεκίνησαν και δοκιμές σήμερα τον Παντελίδη. Σιγά σιγά προετοιμάζεται η ομάδα, μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία. Ένα κενό υπάρχει στην 11, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια μετά τις 5.30. Πρώτα. Ναι. Θέλω, επειδή ξεκινάμε, ναι, ναι. Θέλω να βάλουμε το βιντεάκι.
που έκανε η ΠΑΕ Άρης για τον Δημήτρη. Το έχουμε Χριστό. Να το ακούσουμε. Βοήθησε λίγο το κύριο Κιώση. Να το ακούσουμε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τα αγωνιστικά δρόμενα, αλλά η πρωτοβουλία αυτή που πήραν και ο σύλλογος και οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας για να βοηθήσουν έναν συναριανό, προφανώς και έχετε πολλές φορές δει και εσείς το όνομά του σε πανό ή έχετε ακούσει συνθήματα από τους οπαδούς του Άρη και στο Βικελίδης και στο Νίκ Γκάλης Χολ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και αξιέπαινη πρωτοβουλία. Πρέπει την άλλη Τετάρτη πραγματικά να είναι γεμάτο το Νίκ Γκάλης Χολ. Και όσοι δεν μπορούν να είναι, δεν είναι τίποτα να πάρουμε από ένα-δύο εισιτήρια. Από δύο εισιτήρια. 5 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο. Για να βοηθήσουμε ένα δικό μας παιδί για το καλύτερο δυνατό. Για ρίξτε το σποτάκι. Είμαστε όλοι στο πλευρό του Δημήτρη και στον αγώνα που δίνει για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κοντά μας. We are all together, it's you, Dimitris. We wish you a fast recovery. Mucha fuerza para él y para toda la familia. Θα δώσουμε όλοι το παρόν την Τετάρτη στις 20 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στο Νίκ Γκάλης Χολ, όπου θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στη μάχη που δίνει ο δικός μας Δημήτρης. Είμαστε όλοι εκεί! Μπράβο και στην ΠΑΕ Άρης που ενεργοποιήθηκε και έβαλε τους αθλητές να τοποθετηθούν, να μιλήσουν, να κάνουν το κάλεσμα προς τον κόσμο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα ο Άρης είναι ενωμένος, άσχετα από το τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Πάντα σε κάποιες τέτοιες στιγμές υπάρχει ενότητα, υπάρχει κοινός αγώνας και αυτό πρέπει να γίνει και για τον Μιτσάρα την άλλη Τετάρτη στο Νίκ Γκάλης Χολ. Θα προσπαθήσουμε και εμείς επικοινωνιακά από την πλευρά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το συγκεκριμένο πάρα πολύ σημαντικό σκοπό που έρχεται να προστεθεί σε αυτόν τον σκοπό και η κίνηση της ΠΑΕ Άρη σε σχέση με τη Λάμψη. Μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και όλοι όσοι έχουμε και παιδάκια, αλλά γενικότερα νομίζω ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε από το Λάμπρο Σκόρδα πριν από αρκετά χρόνια με τη συμφωνία τότε που έκανε με την Λάμψη και την προβολή της Λάμψης στον μπροστινό μέρος της φανέλας του Άρη πιστώνεται στα απολύτως θετικά και στις απολύτως θετικές του ενέργειες, άσχετα αν μετά τα χαλάσαμε για άλλα ζητήματα και θέματα. Και τώρα αξίζει ένα μπράβο και στην τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ Άρης που ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον τρόπο που χειρίζεται την καθημερινότητα της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, η συγκεκριμένη κίνηση είναι απολύτως θετική, είναι κίνηση ανθρωπιάς, είναι κίνηση που για μένα δείχνει μεγαλείο και ο Άρης πάντα είναι ένας σύλλογος και μεγάλος και στην πράξη και στην ηθική του. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προβάλλει από εδώ και στο εξής την Λάμψη στη φανέλα του. Στο μανίκι θα είναι. Στο μανίκι, ναι. Στο μανίκι της εμφάνισης, της φανέλας του Άρη. Και νομίζω ότι γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που και το σκέφτηκαν, αλλά και το υλοποιούν. Γιατί και η υλοποίηση πολλές φορές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πούμε ότι έχουμε και δύο εισιτηριάκια για εσάς. Δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Πανιόνιο. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανιόνιος με την γνωστή διαδικασία μέσω μηνυμάτων. Τώρα θα πάω στο διάλειμμα των 5:30. Και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε και για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα και το τι ετοιμάζει ο Σάβας Παντελίδης και 2-3 άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με
τοποθετήσεις και του Παντελίδη και των ανθρώπων του Άρη γενικότερα και την προσοχή που πρέπει να, ρίξουμε, να δείξουμε όλοι μας στο παιχνίδι της Κυριακής, καθώς παρά την αρνητική εισήγηση αστυνομίας οι φίλοι του Πανιωνίου θα έρθουν κανονικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την ίδια στιγμή απαγορεύονται όλες οι άλλες μετακινήσεις, αλλά στο Βικελίδης φέρνουμε τους Πανιώνιους για να τραγουδήσουν το συνθηματάκι αυτό, το οποίο θα καλυφθεί από τους 20.000 φίλους του Άρη που θα βρίσκονται στο Κλεάνθης Βικελίδης το απόγευμα της Κυριακής. Ο φίλος 779, πριν πάμε στο break, λέει να είμαστε ομάδα και κόσμο του μαχαίρι στο στόμα, χωρίς καμιά υποτίμηση, εκτός από γεμάτο γήπεδο. Ο Νιόνιος πρέπει να νιώσει πίεση έδρας από το πρώτο λεπτό. Όχι μόνο ενισχυμένος ο Νιόνιος με Άρτσε Μανιάτη, ίσως Μπουμάλ και με Σπυριντόνοβιτς που επανήλθε προσφάτως όντως στον Πανιόν, αλλά και με δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση. Εντάξει, αυτό δεν μετράει. Τα Δευτέρα Κυριακή. Εντάξει. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Το Πέμπτη Κυριακή που έπαιξες με Ξάνθη και Γιάννενα, μετράει. Όταν ο ένας έπαιξε Τετάρτη και Δευτέρα, ναι, παίζει ρόλο. Το Δευτέρα με Κυριακή τώρα, τι δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση. Εντάξει. Στις 2-3 μέρες είναι αυτό. Λοιπόν, okay. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίπερο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Χρήσα Θατσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήσος και όσες στη ρυθμίση του ήχου. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Δίνουμε δύο εισιτηριάκια για το Aris Πανιώνιο στην Κυριακή. Στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 6 ώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και αν θέλετε και κάτι άλλο, εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό να γράψετε μόνο το όνομα. Και το στέλνετε στο 54526 για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσουμε λίγο πριν τις 7. Ακούσαμε λίγο πριν το break το πολύ ωραίο βίντεο, το ηχητικό από το βίντεο που έχει φτιάξει Πάε Άρης και μπορείτε να το δείτε και στο All About Aris. Με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Σάββα Παντελίδη να στέλνουν το δικό τους μήνυμα και να καλούν τον κόσμο να δώσει το παρόν στο Αλεξάνδρο την ερχόμενη Τετάρτη για αυτό το φιλικό το οποίο θα πραγματοποιηθεί για τον Δημήτρη, τον φίλο του Άρη, που δίνει το δικό του αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Και όπως λέγαμε και πριν με τον Χρήσανθο, και να μην μπορέσει κάποιος να πάει, η αγορά ενός, δύο, τριών εισιτηρίων που είναι το 5 ευρώ το ένα, δεν είναι τίποτα. Είναι και η παρουσία, αλλά είναι και η οικονομική στήριξη σε αυτόν τον άνθρωπο και στην μάχη που δίνει. Αλλά αν προμηθευτείτε τα εισιτήρια, μπορείτε και αν έχετε και το χρόνο να δώσετε και το παρόν στο Αλεξάνδρη για αυτό το παιχνίδι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, θυμίζω. Συνεχίζοντας και πηγαίνοντας σιγά σιγά και στο αγωνιστικό. Μάλιστα. Γιατί πλησιάζουμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Ήταν λίγο γρήγορη μετάβαση, γιατί είχαμε και το μάτς Δευτέρα, είναι η αλήθεια. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Μπαίνει και η ομάδα στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Με μια προπόνηση σήμερα στο Βικελίδης και όπως συνηθίζει ο Παντελίδης, 2-3 προπονήσεις πριν το μάτς αρχίζει να ανοίγει και τα χαρτιά του όσον αφορά την εντεκάδα. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει από τη στιγμή που τελείωσε το μάτς στην Τρίπολη είναι ένα. Και αυτό έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή και τον παρτινέρ του Μιτζέν Μπάσα. Από τη στιγμή που θυμίζω ότι ο Μανώλης Σιώπης απουσιάζει λόγω τιμωρίας από το παιχνίδι της Κυριακής κοντά στην πρώην ομάδα του, ο Σιώπης, τον Πανιώνιο. Είχαμε καταγράψει τις προηγούμενες μέρες τις δύο επιλογές που έχει ο προπονητής του Άρη για τη συγκεκριμένη θέση. Προσωπικά δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα άλλο στην εντεκάδα, γιατί είναι ένα σχήμα το οποίο έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα σχήμα το οποίο ανταποκρίνεται και στα δικά του θέλω ή σε μεγάλο μέρος των αγωνιστικών του θέλω και όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Είναι ένα σχήμα το οποίο φέρνει νίκες στην ομάδα σε συνδυασμό με ικανοποιητικές εμφανίσεις. Άρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κλισέ αλλά πραγματικότητα, ομάδα που κερδίζει δύσκολα αλλάζει κιόλας πέραν κάποιων έτσι αναγκαστικών προσταφαιρέσεων που γίνονται. Την περασμένη Δευτέρα στην Τρίπολη έγινε μια αλλαγή στην επίθεση λόγω της απουσίας του τραυματία Διαμαντόπουλου. Τώρα την Κυριακή θα γίνει μία αλλαγή, νομίζω, και όχι άλλη. Και αφορά τη μεσαία γραμμή και τον παρτενέρ του Μπάσα, ο οποίος δεν αποκλείεται βάσει και των σημερινών δοκιμών να είναι ο Φραν Βέλεθ. Το λέγαμε και με τον Χρήσανθο εδώ πέρα την περασμένη Τρίτη, ότι ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός είναι μια επιλογή που για πολλούς μπορεί να μην τους πέρασε από το μυαλό, αλλά το έχουμε πει και μέσα στη χρονιά ότι ο Βέλεθ είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει τη θέση του αμυντικού χαφ. Ήταν δεδομένο που γνωρίζανε στον Άρη από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και απέκτησαν τον ποδοσφαιριστή και τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη. Τον έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια μπαίνει ως αλλαγή αγωνιζόμενο σε συγκεκριμένη θέση, αυτή δηλαδή του
του αμυντικού μέσου και είναι πολύ πιθανό, δεν λέω δεδομένο, αλλά είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο πλευρό του Μπάσα στο μάτι της ερχόμενης Κυριακής. Τον δοκίμασε σήμερα ο Παντελίδης, με αυτόν ξεκίνησε τις δοκιμές του σήμερα στο Βικελίδης ο προπονητής του Άρη. Χρησιμοποίησε και τον Ματίγια βέβαια δίπλα στον Μπάσα, τσέκαρε και τον 27χρονο μέσο. Όπως τσέκαρε για παράδειγμα και το Γιουνές για την κορυφή της επίθεσης, αλλά στη διάρκεια της τακτικής που έγινε και όχι από το ξεκίνημα που είχε τον Τιγκινί. Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί που ξεκινούν τακτική είναι και αυτοί που έχουν και το προβάδισμα για την εντεκάδα. Άρα λοιπόν γίνεται κατανοητό ότι δεν αποκλείεται να δούμε τον Βέλεθ να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, όχι όμως ως κεντρικός αμυντικός, όπως τον έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Μια θέση όπου ο Δελιζήσης με το Ρόουζ θα πηγαίνουν αρκετά καλά και σου δίνουν την εικόνα δύο ποδοσφαιριστών που παίζουν μαζί από το περασμένο καλοκαίρι. Νομίζω και ο Παντελίδης δεν βρίσκει λόγο να αλλάξει το δίδυμό της αστόπερ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλει να αξιοποιήσει το Βέλεθ, γιατί είναι και ένας παίχτης τον οποίο ποντάρει πολλά, του αρέσει πολύ, του άρεσε την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα και είναι πιθανό λοιπόν να τον αξιοποιήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκμεταλλευόμενος την ικανότητά του, αν τον χρησιμοποιήσει τελικά στην προώθηση του παιχνιδιού, στο να ανεβάσει μπάλα. Είναι ένα πρόσωπο που έχει ως κεντρικός αμυντικός, στην ικανότητά του να κρατήσει μπάλα και φυσικά στο ανασταλτικό κομμάτι, καθώς με τον Βέλεθ ο Άρης νομίζω κερδίζει και στον αέρα όσον αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ενδεχομένως δεστερούσε λίγο με το Σιώπη και τον Μπάσα. Ναι. Αυτό του Μπάσα με το Σιώπη το βάλαμε στο site. Τι πράγμα? Ποιο? Την Άρης του Μπάσα? Ναι. Για αυτό το λόγο το έστειλα, χρήσατε νωρίτερα. Μπήκε? Δεν ξέρω αν μπήκε. Αλλά δεν είναι εκπληκτικό. Ποιος πρέπει να ξέρει, φίλε? Αυτός που έχει βάρδια, ρε Χρυσά. Εσύ είσαι ο μόνιμος βάρδιας. Ο μόνιμος βάρδιας. Ντρέπεται να πει τον πραγματικό τίτλο που μου έχει δώσει. Πες τον, ρε. Πες τον. Υπεύθυνος ύλης. Αλλιώς με είπες μέσα. Το μετάνιωσα. Αλλιώς με είπες μέσα. Το μετάνιωσα. Το ανέρεσα. Το ανέρεσες. Ναι, αλλά αυτό είμαι στην ουσία. Εκείνο θέλει λεφτά. Εκείνο θέλει λεφτά. Και αυτό που λες θέλει λεφτά. Εγώ ήμουν υπεύθυνος ύλης πόσα χρόνια. Δεν έπαιρνες εξτρά. Ευρώ δεν πήραμε. Ο Σιώπης, ναι. Να πω το εξής. Εκπληκτικό. Και να μην ήταν τιμωρημένος με αυτό, με αυτή τη φόρμα που έχει ντυθεί, την οποία την έχουμε τελικά να τη δουν τώρα ή θα τη δουν σε λίγο? Σε λίγο, πρέπει να δω να το έχουν βάλει. Δεν έχει μπει ακόμα από ό,τι βλέπω. Θα τιμωρηθεί. Ναι. Η Βάρδη να βάλει τη φορά. Μία αγωνιστική εκτός αγωνιστικής δράσης. Πού τη βρήκε? Εκπληκτική φόρμα, ναι. Στην αρχή νόμιζα ότι φοράει για μηχανή, φίλε. Από αυτά που φοράνε οι μηχανόβοι, στολή μηχανόβιου. Όχι, δεν είναι στολή μηχανόβιου. Πού την έχει βρει? Εκπληκτική φόρμα. Παιδική πρέπει να είναι, ξέρεις. Πάρε λίγο το Μανώλη. Πρέπει να είναι παιδική. Έλα, Χρήστα, τώρα παιδική. Είναι στο κατάστημα με τα παιδικά σου, λέω. Δες. Τον πάρω να το βγάλουμε στον αέρα. Έχει πράσινο, κίτρινο. Μανώλη, να ακούς, πάρε θέση, ρε φίλε. Ροζ, κάτι, ναι. Τριαντάφυλλα κόκκινα. Ναι. Το λαχανί. Ναι. Το άλλο, το πράσινο, το πιο. Το γρασιδέ. Το γρασιδέ. Μαύρο, άσπρο. Το γρασιδέ. Ναι. Κάτι μπλε. Πραγματικά, ρε φίλε. Είναι ψαγμένος ο Σιώπης τελείως. Είναι ψαγμένος πολύ στο κομμάτι της κάλτσας, αλλά και Τον ξεφωνίζει ο Μπάσα βέβαια. Ναι, ναι. Έχει βάλει τη φωτογραφία και λέει What? What, αυτό δείχνει και το κλίμα. Είναι βέβαια. Καλό, είναι καλό το κλίμα, έχει αλλάξει. Και να σου πω και κάτι. Ο Μπάσα, ρε φίλε, μέχρι να φύγει ο Μαυράη τα έκανε αυτά. Ανέβαζε κάτι τέτοιο, όχι βέβαια με την ίδια συχνότητα. Νομίζω ότι τον έχει. Η φυγή του Μαυράη έχει ευνοήσει απίστευτα τον Μπάσα, φίλε. Την προπόνηση στο Κλειάδι της Βικελίδης, την ανέβασε στις φίλες στο site μας. Να δει ο κόσμος φωτογραφίες, να δει τι έχει γίνει. Βάλει στο λαμπό, εντάξει. Ο Γιώργος Δελιζής επέστρεψε στο πρόγραμμα. Τα έχουμε βάλει όλα αυτά. Ούγκο Σόζα. Ούγκο Σόζα θέλει ακόμα λίγο. Κάνα 8 μήνο θα πάρει. Θέλει ακόμα λίγο, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ καλή αποθεραπεία πες το έκανε. Ναι. Λοιπόν. Μας είπατε 1,5 μήνα, εσείς οι ρεπόρτερ. Πριν ένα μήνα ήμουν εδώ. Ναι. Και σου έλεγα ότι του Σόουζα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήταν φίλο σου η Μασέρ. Η Μασέρ. Ο Σόουζα ήταν στην Αθήνα, δεν ήταν εδώ. Και αυτοί που ήταν εδώ τον ξεφωνίζανε γιατί ήταν στην Αθήνα. Όχι, εγώ σου είπα ότι ο Σόουζα είναι στην Αθήνα και θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Γιατί όλο την περιμένα μέχρι τα μέσα Γενάρη. Και λέγαμε ότι ο Σόουζα μετά τα τέλη Γενάρη. Έκανε κακή αποθεραπεία.
Δεν ήταν κακή αποθεραπεία, απλά έδωσε περισσότερη σημασία και έδειξε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα που είχε με τους κοιλιακούς. Επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα στην Αθήνα, πήρε λίγο παραπάνω χρόνο και πλέον καλείται να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Για να επανέλθει, εντάξει, νομίζω ότι προς τα τέλη Φλεβάρι θα είναι ξανά κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη ο Πορτογαλός. Εντάξει, να σου πω κάτι, θα δείξει το Ρούζ, έχει το Βέλεθ. Το ΠΑΕ, άρεσε, γιατί το έχουμε με τελείες. Ο Γιάννης το κάνει. Τι είναι, σαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης το κάνει αυτό. Επειδή είναι αρχικά, θα σου απαντήσω ο Γιάννης Παραπονιάρης, γιατί τον έχω ρωτήσει εγώ, γιατί βάζει αρχικά. Βάλει λέω, γιατί βάζει τελείες. Με τις βίσεις εσύ που είσαι, πες μας εκεί. Ή να πάρω κάποιον άλλο σε δίπλα μας να το κάνει. Λοιπόν, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Έλεγες, ναι. Για το Βέλε. Άρα θα παίξει ο Βέλε θα αμυντικό χάφι. Κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ πιθανό, θα δούμε. Στην κορυφή ο Γιουνές. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εσύ δεν είπες, λέω εγώ. Εντάξει. Και άλλες φορές έχεις πει. Και δικαιώθηκα σε όλα. Στα πάντα. Σε όλα. Στα πάντα. Σήμερα έδειξε, βάσει των σημερινών δοκιμών, έδειξε την κοινή. Λάθος. Ο Γιουνές ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι της Κυριακής, είναι η αλήθεια. Τώρα που γίναμε κολλητοί με τον Παντελίδη πάλι, λέω λάθος. Είναι και εκεί ένα ερωτηματικό. Πλέον θα πας σε κλειστή άμυνα. Θες το Γιουνές, σίγουρα. Ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια, εγώ πολύ ωραία τα λέω. Το βαθμό ετοιμότητας δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει ο Ντιγκινί, ο οποίος. Υπάρχει ο Ντιγκινί, τι να κάνω τώρα που υπάρχει ο Ντιγκινί. Τι έβγαλε, τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ήταν εξαιρετικός, ήταν, όχι απλά. Ήταν δηλαδή άλλο παιχνίδι εκείνο και βγήκε του Ντιγκινί. Ο Ντιγκινί απέναντι σε άμυνες όπως του Πανιωνίου δύσκολα μπορεί να φανεί. Και νομίζω ότι ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του αγώνα της Λαμίας. Όπου όταν πήγε ο Ντιγκινί στα άκρα, άρχισε να φαίνεται μέσα στο μάτς. Αυτό ο Παντελίδης το ξέρει και το έχει δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιουνές. Γιατί ο Γιουνές έχει επιστρέψει προπονήσεις, ήταν και στην αποστολή την περασμένη Δευτέρα. Αλλά είχε λείψει και ένα χρονικό διάστημα. Έμεινε πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Εδώ ο φίλος. Ναι. Συνέχισε, ναι, όχι, τελείωσε πέσεις. Εδώ γιατί λέει για τον ΠΑΟΚ, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Να το πει, να το πει, βεβαίως. Τι λέει. Δεν τελείωσε το ρε φίλε για τον Πανιόνιο. Να τελειώσω. Εντάξει. Δεν αποκλείω τον Ματίγια. Ο Ματίγια έχει ένα πολύ θετικό στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι των στατικών φάσεων. Αλλά Ματίγια είναι και ένας παίκτης ο οποίος αποδεδειγμένα, όπως για να το κάνουμε, αργεί κάπως το παιχνίδι της ομάδας. Έχω τόνσο με για τις στατικές φάσεις πλέον. Ναι, και αυτό ήθελα να πω συνέχεια, ότι πλέον τον παίρνει τον Παντελίδη να αφήσει εκτός του Ματίγια και να το ρίξει μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Γιατί έχει τον τόνσο για τις στατικές φάσεις. Έχει και το Λάρσον που επίσης μπορεί να τις αναλάβει. Άρα είναι πιθανό να δούμε το Βέλεθ την Κυριακή. Νομίζω ότι η αυριανή προπόνηση θα επιβεβαιώσει την παρουσία του Βέλεθ. Ή όχι στο μάτι τη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση έχει πολλές επιλογές. Και για την κορυφή που περιμένω να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αν θες τη δική μου την άποψη, αλλά ξαναλέω, εγώ δεν έχω όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, παρόλο που από το ρεπορτάζ το δώσαμε, αν θυμάσαι, ότι θα παίξει ο Ρόζ και όχι ο Βέλεθ, ναι, πριν το μάτς. Εν τούτης, όταν ρωτάς, μαθαίνεις κιόλας. Είπαν ότι παιδιά, ο Βέλεθ δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Όχι, δεν είναι έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος μεγαλύτερος για υποτροπή. Πρέπει να περάσει και αυτό το μάτς, να του δώσει 10-15 λεπτά, έτσι. Και χαλάρα. Και προφανώς τον Βέλεθ τώρα, επειδή ακριβώς έχει τρεις περιπτώσεις τραυματισμών, τον βλέπουν και τον προσέχουν και λίγο παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Και δεν θέλουν να τον ζωρίσουν. Από τη στιγμή που πάει καλά ο Ρόουζ, δεν υπήρχε θέμα να το διακινδυνεύσει για το Βέλεθ, γι' αυτό και τον έβαλε σταδιακά. Πήρε ένα πεντάλεπτο στο μάτς με τον Γιάννενο, πήρε ένα τέταρτο στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Προφανώς τώρα θα είναι σε θέση, έχοντας και άλλες δύο εβδομάδες που περάσαν σε σχέση με την επιστροφή του, εννοώ, τον τραυματισμό του, θα μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, μου στείλε και μου είπε, αν θα έπρεπε και αν βλέπω, θεωρώ ότι πρέπει να παίξει ο Ρόζ με το Βέλεθ ως δίδυμο. Και όχι ο Δελεζίζης, γιατί κάνει κάποια λαθάκια. Θα σου πω ότι αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος από την ομάδα του Άρη, γιατί ο Ρόζ καταρχήν δεν έχει εμπειρία τόσο μεγάλη. Και όπως έπαθε πλάκα με τους φίλους του Άρη, είτε στο Βικελίδης είτε εκτός έδρας, όταν πάει στην Τούμπα, το οποίο μπορεί να μην είναι η πιο σκληρή έδρα στην Ελλάδα, καθώς περνάνε ούκο λίγοι κάθε χρόνο από εκεί, αλλά χωρίς καμιά αμφιβολία για έναν Γάλλο είναι μια διαφορετική κατάσταση και η πίεση που υπάρχει σε τέτοια παιχνίδια και, ο διαιτητής που θα σφυρίζει όπως θα σφυρίζει σε αυτό το παιχνίδι και το όλο κόνσεπτ. Ο ξένος είναι διαιτητής. Ναι, ναι, ο ξένος διαιτητής της πέμπτης κατηγορίας που θα στείλουν. Που θα στείλουν έναν ό,τι να είναι, θα το δεις. Έναν ξένο ό,τι να είναι. Λοιπόν, δεν είναι ιδανικός. Ο Δελιζής νιώθει. Και πίσω ο Δελιζίσης, φίλε, αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικός. Πρώτον, μην προτρέχουμε, γιατί υπάρχει το μάσο με τον Πανιόνιο πρώτα. Το ΠΑΟΚ είναι άλλη εβδομάδα. Ναι, είπε μια παρουσία. Ένα βασικό είναι αυτό. Αυτή είναι η διάμεση, συζητάμε για αυτό που είπε ο κόσμος. Και λέω και το εξής.
αν ο Δελυζήσης ήταν ο Ρόουζ και ο Ρόουζ ο Δελυζήσης, δεν θα μου έκανες αυτή την παρατήρηση. Έχουμε μια ξενολαγνία, την έχουμε όλοι. Και εγώ την έχω. Ο Δελυζήσοβιτς. Δεν λέω ότι είναι ο Δελυζήσοβιτς. Αν ο ένας ήταν ο Έλληνας που η καριέρα του κυρίως ήταν στις Β' Εθνικές και φέτος παίζει στον Άρη, έτσι, στην Α' Εθνική, και την ίδια στιγμή ο άλλος ο παίκτης, ο οποίος είδε και έκανε τρία μάτς, καλούτσικα, στην Ξάνθη πολύ καλό, με τα Γιάννενα καλό, με τον Αστέρα Τρίπολης τα έκανε τα λαθάκια του ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ είχε χρεωμένο το Μανιά. Τρεις φορές είχε απέναντι ο Μανιάς από τον Κουέστα. Το ότι δεν έβαλε γκολ ο προσωπικός αντίπαλος του Ρόουζ, το οφείλει στον Κουέστα. Άρα, να χαλαρώσουμε λίγο και με τον Ρόουζ και γενικότερα με την κατάσταση αυτή, να λέμε την πραγματικότητα. Μην κάνουμε το ανάποδο, μην κάνουμε το ανάποδο σε σχέση με αυτό που κάναμε στη Λαμία. Δηλαδή, με τη Λαμία να τους δίνουμε, να τους σκοτώσουμε, να τους παλουκώσουμε όλους, επειδή δεν παίζουμε καλά και επειδή ήμασταν 7η-8η και πέφταμε. Και τώρα που είμαστε 5η, όλοι οι παικταράδες, όλοι οι καλύτεροι κτλ. Ο Ρόουζ είναι μια επιλογή πολύ κατώτερη από τον Βέλεθ. Είναι μια καλή επιλογή για Γενάρη, ένα παιδί συγκεκριμένων δυνατοτήτων, αλλά μην τρελαίνεστε και μπει με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και μαζέψουμε τίποτα και μετά λέμε και μετά αρχίσαμε να τους βρίζουμε. Χαμηλά η μπάλα. Το παιδί αυτό είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Όσοι το παρακολουθήσουμε, γιατί τα μάτς προσωπικά ποτέ δεν κρίνω με βάση αυτό που βλέπω live εκείνη την ώρα. Για να αξιολογήσω ένα ποδοσφαιριστή, έτσι. Δεν χρειάζεται να καταλάβω ότι ο Λάρσον είναι γρήγορος ή ο Φετφαντζίδης είναι γρήγορος. Αυτό το βλέπουμε. Αλλά τις θέσεις που παίρνει ένα στόπερ ή ένας αμυντικός χαφ ή ένας επιθετικός, θεωρώ ότι για να το αντιληφθείς και να το καταλάβεις θα πρέπει να ξαναδείς το παιχνίδι πλέον τηλεοπτικά, να εστιάσεις πάνω στο Ρόουζ. Εικάζω ότι 9 στους 10 δεν το κάνετε αυτό, και φυσικά ούτε εγώ θα το έκανα αν δεν ήταν δουλειά μου. Εγώ λοιπόν ξαναείδα το παιχνίδι. Ο Ρόουζ έχει πολλές λάθος τοποθετήσεις μέσα στο παιχνίδι του, πολλές λάθος τοποθετήσεις μέσα στο παιχνίδι του στην Τρίπολη. Ο Τόνσο στο πρώτο μισάωρο στην Τρίπολη δεν υπάρχει στο γήπεδο. Ψάχνεις να τον βρεις. Ψάχνεις να τον βρεις. Θα κάνει, έχει κάνει την πάση ο Λάρσον όμως. Αυτό είναι ένα δείγμα άμπαλου. Εγώ δεν ανέρω αυτό το οποίο λες. Στάθηκες μόνο στην πάσα. Ο Ματέο Γκαρσία λοιπόν, που όλοι λέγαμε ότι επί δύο μήνες δεν υπήρχε πουθενά, δεν ήταν επί δύο μήνες. Ήταν για παραπάνω διάστημα. Απλά ξέρεις τι έκανε. Στον Απόλλωνας Σμύρνης που δεν υπάρχει, βάζει τον γκολ. Με τον ΠΑΟΚ που είναι κακός, είναι κακός. Βάζει την κολάρα στο 2. Θα πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε. Άμα έχει βάλει τον γκολ στο 2, το λες κακό. Είπες άμπαλο δηλαδή. Ναι. Ευχαριστώ, Χρήστο. Δείγμα μπαλοσύνης ήταν η τοποθέτηση που έκανε την πάσα. Μετά το γύρισες, το κατάλαβες και είπες, δεν σημαίνει ότι δεν. Το ότι έδωσε μια πάσα, ρε φίλε, δεν είναι πάνω να πει ότι ήταν καλό στο 30 λεπτό. Ήταν καλό, είπες ότι ήταν άφαντος. Άφαντος. Εγώ δεν είπα ότι ήταν καλός, αλλά σε μια φάση φάνηκε. Τι έκανε, να μου πεις την πάσα που δίνει ο Σιώπης στον Τιγκινή, να πω η πάσα που κάνει είναι δίπλα του Λάρσον. Και μέχρι και εγώ την κάνω αυτή. Άλλοι δεν την κάνουν, άσε, δεν είναι τόσο απλό. Τι κάνει, σουτάρουν εννοείς. Άλλοι σουτάρουν, άλλοι γυρίζουν τρεις φορές γύρω από τον εαυτό τους και μετά. Και σαν μου συγκρίνεις το Ματίγια με τον Τόνσο, γιατί εγώ μιλάω πάντα με ονόματα. Δεν είναι κανένας φίλος μου με την έννοια του πολιτού. Το ξέρω, άμα ήταν ο. Μη πω ποιος, δεν θα το έλεγες τώρα αυτό. Λοιπόν, μη γελάς, θα το κάνεις για όλους. Για το μάθεις αυτό. Είναι ένα δίδαγμα από τον παλιό. Για πες, δεν το κάνεις για όλους. Για όλους το κάνω. Επειδή είναι φίλος μου και του είπα και χρόνια πολλά, δεν θα σου πω. Λοιπόν, πρόσφατα. Ψάξτε τώρα να βρείτε σε ποιον είπα χρόνια πολλά πρόσφατα. Όλοι θα πάτε στον Παυλίδη και θα πέσετε έξω. Μπούφι. Λοιπόν, δεν το κάνεις με όλους κι εσύ. Θα το κάνεις με όλους. Πες τα αρνητικά του Παυλίδη. Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Γιατί να αναφέρω δηλαδή. Κατευθείαν. Πες του τα γενικά. Ο Παυλίδης που... Του Αναγνωστόπουλου που είναι κολλητός σου. Πες τα. Γιατί δεν τα λες. Βαθιά ακούγες. Ε.
Γιατί τον έχουμε δει πολύ για να τον κρίνω και αυτό να είναι φέτος. Δύο τρίπλες έχει κάνει. Πρόσεξες. Για το Ματίγια όμως, το είπε πολύ εύκολα. Γιατί δεν έχω πει τα θετικά. Που γυρίζει γύρω-γύρω. Δεν έχω πει τα θετικά του Ματίγια. Εδώ τον κατέστρεψε, τον έθαψε τον άνθρωπο. Ρε. Δεν τον έθαψα, Χρήσα. Τον έθαψε, γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι, στο κράτημα τη μπάλα. Έχει και αρνητικά σου παιχνίδι. Στο κράτημα τη μπάλα είναι πολύ καλό, την κρατάει τόσο που θα την πάρει ο άλλο. Εκείνη, γι' αυτό τον θέσει εκεί πέρα μπέσει στο 65-70, να κρατάει την μπάλα όταν θα είσαι εσύ μπροστά. Ο Τόνσο λοιπόν έδωσε μία πάσα, θα την έδινα και εγώ, φίλε, στο πρώτο γκολ. Η ενέργεια του Τόνσο είναι στο τρίτο γκολ που τέσσερα άτομα του κάνει γιογιό. Και είναι άτυχος γιατί την μπάλα πάει στο δοκάρι, αλλά ευτυχώς έγινε τον γκολ. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλός από το 45 μέχρι το 70, γιατί μετά δεν μπορούσε να περπατήσει. Με το κράτημα της μπάλας, άνοιξε πάρα πολλούς διαδρόμους. Ο Τόνσο κάνει αυτό που έκανε στην Τρίπολη. Συνολικά έκανε μια καλή εμφάνιση. Συνολικά, ναι, μετά το 30, ναι, ήταν καλός. Απλά, αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, ο κόσμος στέκεται και στα ονόματα. Δηλαδή τα ίδια πράγματα αν κάνει ο Βαλεριάνος με τον Κορχούτ. Αν κάνουν τα ίδια πράγματα. Στον Κορχούτ θα τα τονίζουμε όλα και θα λέμε η παικτάρα. Στο Βαλεριάνο θα λέμε έλα μωρέ, εντάξει. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Καλά, εννοείται. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Αλλά για να το γυρίσω. Όλοι που βλέπουμε live ένα παιχνίδι, ειδικά άμα είναι μέσα στο γήπεδο, βλέπεις πέντε πράγματα. Αλλά για να δεις κινήσεις, τοποθετήσεις. Πρέπει να ηρεμήσεις και να το ξέρεις. Πρέπει να ηρεμήσεις και να το δεις. Η τηλεόραση σε βοηθάει, ρε φίλε, γιατί εστιάζει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, κάθεσα και είδα δύο-τρεις παίκτες έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πω κάτι για την εμφάνιση του Σιώπη. Θα σου πω για τον Ματέο. Ο Ματέο ήταν καλός στην Τρίπολη. Όχι. Δεν ήταν το ίδιο, θα σου πω ότι δεν ήταν το ίδιο καλός με την Ξάνθη και τον Μπάς. Ναι. Ήταν πολύ κακός στην Τρίπολη. Πολύ κακός. Και ξέρεις γιατί ήταν πολύ κακός, ναι, ο Ματέο στην Τρίπολη. Ναι. Γιατί ο Ματέο τέσσερις φορές, αυτό το πακεντινό της μετάδοσης, πούλησε την μπάλα. Δύο έξω από την περιοχή του Άρη και άλλες δύο στο κέντρο και δημιουργήθηκαν και τις τέσσερις φορές ευκαιρίες για τον Αστέρα. Και το έκανε πώς? Τριπλάροντας τον αντίπαλο. Οι δύο όμως ήταν, φίλε, φάτσα κάρτα από την εστία. Μία στο 0-1, μία στο 0-2. Αυτό είναι λάθος. Είναι δείγμα λάθους. Ο κόσμος δεν στέκεται σε αυτό. Ο κόσμος λέει ο Ματέο έβαλε γκολ. Αυτό βλέπει και τίποτα άλλο. Είπαμε, φίλε, αυτό, εντάξει. Φίλε. Λοιπόν. Φίλε. Πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Πολύ ωραίο βιντεάκι έκανε στα γκολ μου. Μπράβο. Αύξηση θα πάρεις. Είσαι στο σωστό δρόμο. Μπάλομπα. Άμα συνεχίσεις έτσι. Βέβαια, να μην σχολιάσω το γεγονός ότι τα γκολ κάποιου ήταν έτοιμα όταν ξεκινούσε η εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή με εντολή του κάποιου. Και τα τρία γκολ σε πιο δύσκολο παιχνίδι, πιο σημαντικό του κυρίου, πάρε, ρε, φίλε, ήταν εξαφανισμένα. Κόψτε μου τα γκολ. Γιατί για τα δικά σου πήρα και είπα να κόψουν τα γκολ. Ε? Mm? Αυτά ξέρεις ποιος τα κάνει. Ποιος. Και τα έκανε πάντα. Ποιος. Θα σου πω εκτός αέρα. Break. Ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να τα πούμε μαζί μέχρι και τις 7. Μην ξεχνάτε, δίνουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος Κυριακή στις 6. Μην μπερδευτείτε και πάτε 7. 6 το παιχνίδι την Κυριακή στο Βικελίδης. FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να τα πούμε παρέα για την επόμενη ώρα. Και λιγότερο, γιατί μας καθυστερεί ο Χρήστος όλη την ώρα και μπαίνουμε αργά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα του ραδιοφώνου. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Χαίρετε. Να πω λίγα πράγματα, 2-3 πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής. Άκουσα στον πρόλογό σας όσον αφορά την εντεκάδα. Ναι. Σίγουρο είναι ότι η ενδεκάδα θα είναι ίδια με την προσθήκη κάποιου παίκτη δίπλα στον Μπάσα λόγω της τιμωρίας του Σιώπη. Εντάξει, και εγώ μάλλον το Βέλε βλέπω, όχι το Ματίγια. Τώρα όσον αφορά για το άλλο που είπε ο Χρήσανθος για το Γιουνές, νομίζω ότι δεν θεωρώ αναγκαία την παρουσία του Γιουνές στην ενδεκάδα αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται σε ένα μάτσο όπως το αυτό της Κυριακής όμως. Ναι, η άποψη δική μου είναι ότι αν παίξει ο Γιουνές θα ξεκινήσει από τον πάγκο βασικά, γιατί ο Πανιώνιος θα παίξει κλειστά. Ο Άρης όμως έχει διαβολιστές. Νομίζω ότι ο ιδανικός τρόπος για να ανοιχτεί η άμυνα είναι από πλάγια.
είτε με τον Γκαρσία είτε με τον Λάρσον. Αυτοί οι παίκτες έχουν την ικανότητα να σπάνε τις αντίπαλες άμυνες και δεν θα πρέπει να βάλεις ένα παίκτη εκεί πέρα σαν περίπτερο όπως είναι ο Γιουνές και να τον ψάχνεις με σέντρα, γιατί αυτός ο τρόπος μπορεί εύκολα να αναχαιτιστεί από τον αντίπαλο. Δεν είναι μόνο το να τον ο Γιουνές και το στυλ αυτού του επιθετικού δεν είναι απαραίτητα για να τον ψάχνεις μέσα στην περιοχή. Πάρε για παράδειγμα το μάτς με τον Μπαζιάννενα και, και τη δουλειά που έκανε ο Διαμαντόπουλος, όχι στο κομμάτι το να τον σημαδεύεις με γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Στα φάουλ τα οποία κέρδισε, στα μέτρα που δώσει στην ομάδα. Το ότι μπορεί να παίξει πλάτη, κατάλαβες, ο Ντιγκινί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, ο Γιουνές έχει την ικανότητα να παίξει με πλάτη και να βγει και να δώσει πάσα. Σίγουρα περισσότερο από τον Ντιγκινί. Α, περισσότερο από τον Ντιγκινί. Ο Γιουνές σε αυτό το παιχνίδι είναι υπερχρήσιμος όπως ήταν ο Διαμαντόπουλος με τα Γιάννενα. Αυτό. Ο Γιουνές μπορεί να παίξει πλάτη, μπορεί να απασχολήσει το στόπερ. Ο Ντιγκινί είναι πιο flat, είναι πιο στην κόντρα. Είναι αυτό που έκανε στην Τρίπολη. Θεωρούσα ότι ο Διαμαντόπουλος έχει καλύτερο κράτημα της μπάλας και μπορεί να δώσει πιο, καλή πάση, πιο καλές μπάλες από ότι ο Γιουνές. Ο Γιουνές τον έχω έτσι έναν παίκτη που δουλεύει με το κεφάλι, ας πούμε, είναι ικανός στο ψηλό παιχνίδι. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν έχεις πολλούς τέτοιους. Δεν τον θεωρούσα ότι μπορεί να... Και σε ένα παιχνίδι που επειδή δύσκολα θα βρεις χώρους, οι στατικές φάσεις μετράνε και ο Γιουνές έχει αποδείξει ότι μπορεί να δώσει πράγματα στις στατικές φάσεις. Και κάτσε να δούμε και το Γιουνές με Τόνσο, με Λάρσον, γιατί το Γιουνές μέχρι τώρα τον βλέπαμε, παιδιά, χωρίς από πίσω ένα κλασικό δεκάρι, με τον Ντιγκινί τον βλέπαμε από πίσω. Ο Ντιγκινί δεν είναι πασαδόρος, να το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά. Δεν λέμε ότι θα παίξει ο Γιουνές, καταθέτουμε μια γνώμη. Όπως είπα και εγώ την άποψη ότι θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με το ίδιο σχήμα ο Παντελίδης, με τη μόνη αλλαγή αυτή, βασικά μα δεν νομίζω ότι θα έχει καμιά αλλαγή, όσον αφορά για τον Γάλλο, τον αμυντικό πίσω, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει το δίδυμο πίσω στην άμυνα, γιατί ο Δελιζέσης είναι τάγκς πίσω. Θυμάμαι πριν από ένα-δύο παιχνίδια που είχε κάνει ένα τάκλιν και είχε πάρει σβάρα δύο παίκτες. Έναν δικό μας και έναν αντίπαλο και πέταξε την μπάλα πλάγιο. Τον Κουρχούτ. Τον Καϊμέρ. Ένας παίκτης τέτοιος δεν μπορεί να φύγει από την εντεκάδα και να παίξει με άλλο δίδυμο. Οπότε το δίδυμο είναι Δελιζέσης, Ρόουζ. Τι να γίνει, ο Βέλεθ θα... Περιμένει, ξέρω εγώ, κάποια κάρτα, κάτι. Θα δούμε τι θα κάνει ο προπονητής. Να είσαι καλά. Αυτή καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Νίκο μου, ο Μάκης είμαι. Έλα. Είχαμε πει και την άλλη φορά. Ήδη είχα δίκιο. Εσύ έβαλε τον Τόμψον. Εγώ σου είπα το Σιώπη πρώτο. Συμφωνώ με τον Χρήσανθο σε αυτά που είπε. Απόλυτα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήσανθος ότι και ο Γκαρσία δεν ήταν ο καλύτερος. Όποιος βλέπει μπάλα. Νούμερο ένα. Και ο Γκαρσία δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και Χρήσανθε, αν θυμάσαι στο ημίχρονο, στο δεύτερο που κατεβήκαμε με αντεπίθεση, πάλι λαθασμένη επιλογή είχε. Ήμασταν τρεις, τέσσερις Αριανοί δεξιά, αριστερά και μέσα και έδωσε λάθος μπαλιά στον αμυντικό της Τρίπολης. Δεν έδωσε σωστή μπαλιά για να βγάλουμε και το τέταρτο να τελειώνουμε. Δεν είναι αυτό. Ο Γκαρσία είναι τυχερό. Για μένα είναι καλός παίκτης, είναι μικρός, είναι ταλαντούχος. Όχι, έχει αίσθηση του χώρου. Έχει αίσθηση του χώρου και ξέρει πού να χωθεί για να πετύχει τον γκολ. Τα μισά του γκολ είναι από rebound, να το έχεις προσέξει. Συμφωνώ μαζί σου, απόλυτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εφόσον μας βάζει τα γκολ και παίρνουμε και νίκες, αυτό είναι καλό για μας. Εντάξει, γίνει 22, ε. Στα 25 του θα έχει άλλη εμπειρία και άλλες αντιδράσεις σε κάποιες τέτοιες φάσεις. Ξέρεις ποια είναι διαφορά. 22 χρονών στην Ευρώπη είσαι έτοιμος παίχτης. Στην Ελλάδα τους έχουμε ακόμα ταλαντούχους. Μα γι' αυτό ρε παιδιά δεν παίζει την Πριμέρα και ήρθε να παίξει στην Ελλάδα. Μπράβο, έτσι μπράβο. Εντάξει. Ο παίχτης ο καλός για την Πριμέρα, εδώ πέρα είναι παικτάρα. Και ο παίχτης ο μέτριος προς το καλό στην Πριμέρα, για εδώ είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Εκτός αν είσαι ο Άρης, οπότε πας στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ρίξε ένα τρίμπαλο και φεύγεις. Έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Αυτή την εντεκάδα που λέτε, εγώ συμφωνώ και με τους δύο, ότι ασχέτως τώρα να την κινείται, ξέρω ποιος θα μείνει στον πάγκο, σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται ένα σεντερφόρ μέσα στην περιοχή όμως. Γιατί ο Πανιώνος έχει δύο σεντερφόρ πολύ ψηλά, ιδίως αυτός μας έβαλε και τον γκολ στον προηγούμενο αγώνα,
Οι σέντρες δεν μπορούν να μας ευνοήσουν στο παιχνίδι αν δεν υπάρχει ο Γιουνές. Και καλό είναι να παίξουμε κάτω μπάλα. Από τα αριστερά, από κέντρο, πώς θα βγει η μπάλα δεν ξέρω. Πρέπει να παίξουμε κάτω. Γιατί έχει καλά στόπερο ο Πανιώνης, ιδίως το ψηλό παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ στεναχωριέμαι για ένα πράγμα, Χρήστανθε και Νίκο. Έχει το άστρο που λέμε ο φίλος μας ο Γκαρσία και βάζει τα γκολάκια και είναι μέσα στις φάσεις. Εμένα, ξέρετε, ο Τόμψον μου αρέσει σαν παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι προπονητής. Έτσι. Αν ήμουν όμως προπονητής, από τη μία πλευρά θα είχα τον Άρσον γιατί είναι πάρα πολύ καλός, είναι γρήγορος. Μου άρεσε στην Τρίπολη. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά τον πήρα πολύ κοντά ο άλλος. Δεν έχει σημασία, έβαλε και τον γκολ. Αλλά το έχει, είναι πολύ γρήγορος, έχει και την τρίπλα. Αδικείται για μένα ένας παίκτης μέσα. Για μένα. Ο Μαρτίνες αδικείται. Είναι το που λέμε, αδικείται όμως. Όταν όμως έχεις τόσες επιλογές. Ναι, ρε φίλε μου, συμφωνώ. Αλλά εντάξει, Νίκο μου, δεν ήταν προετοιμασμένος. Και ο Φετφατζίδης αδικείται. Και ο Φετφατζίδης, θα σου πω κάτι. Εγώ σε πληροφορώ θα παίξει. Τώρα παίξει ένα τέταρτο. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εάν ο Φετφατζίδης παίξει ένα παραπάνω από ημίχρονο και ημίχρονο ολόκληρο, ναι, δεν θα βγει από την δεκάδα, το λέω. Το λέω. Εντύμως το λέω. Ο Φετφατζίδης είναι παίκτης ο οποίος είναι μπουκαδόρος, έχει την τρίπλα. Απλά αν βάλει λίγο μυαλό και κόβει πιο γρήγορα την μπάλα και βάλει και να μην είναι και χαζοκόλλης όπως το λένε στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι δεν θα χάσει τη θέση του στον Άρη, στον λόγο. Σταδιακά θα μπει και αυτός, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης δεν μπορεί να βγάλει κάποιον από την 11η. Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω. Και ό,τι κινεί είναι πολύ καλό. Πάντα σταδιακά πρέπει να μπαίνεις. Χρήσανθέ μου, έχω δίκιο για τον Μαρτίνεθ, όμως είναι πολύ καλός παίκτης, δεν πρέπει να φύγει. Και σε άκουσα προχθές που είπες ότι έχει ένα χρόνο μόνο συμβόλαιο. Μάλιστα. Δηλαδή το καλοκαίρι μας αφήνει άμα θέλει. Από τώρα νομίζω μπορεί να θέλει. Αν θέλει και άμα θέλει κι εσύ. Εγώ δεν θέλω να φύγει, το λέω. Ούτε εγώ θέλω να φύγει σε καμία των περιπτώσεων. Να το ξέρεις, γιατί του χρόνου θέλω η ομάδα να μείνει με 70-80% με τέτοιους παίκτες, να κάνει και 2-3 προσθήκες. Εγώ θα προτιμούσα όμως στις συγκεκριμένες θέσεις που έχω 6 παίκτες, να έχω 5 και να πάρω άλλο ένα center forward. Μην ξεχνάς ότι γερνάει και ο Γκάμα. Το καλοκαίρι. Ναι, συμφωνώ. Ποιος θα παίζει, ο Γκάμα, ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης. Γιατί μαζευτήκαμε πολύ. Είπες κάτι προηγουμένως ο Νίκος εχθές και μ' άρεσε αυτό. Όπου υπάρχει ποιότητα παικτών, Χρήστανθέ μου, ναι, υπάρχει και καλύτερος ανταγωνισμός. Σωστό. Αλλά πολλές φορές οι παίκτες, επειδή είναι και μικρά παιδιά, θέλουν όλοι να παίζουν βασική. Και όταν δεν παίζουν βασική, από συναγωνισμό πάμε στον ανταγωνισμό και από τον ανταγωνισμό πάμε στις μανούρες. Και στις κλίκες μέσα στα αποδυτήρια. Ο Λάρσον είναι 30 χρόνια, 31 πώς είναι, ο Ντεγκάμα είναι 31-32 πόσο. Άρα θα θέλουν να παίζουν. Αυτοί. Ποιοι, εγώ. Κοίτα, η λογική λέει ότι το πιο πιθανό είναι να διάσει μια θέση μεσοεπιθετικά από το καλοκαίρι και μετά, αν φύγει ο Ματέο. Ναι, δεν είναι αυτή η θέση που θα διάσει. Δεν θα διάσει. Κάτι ξέρει ο Χρυσάνθος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να είστε καλά, παιδιά. Και εσείς. Καλή δύναμη, φιλιά. Θα τσοντάρεις και εσύ να μείνει. Δεν ξέρω αν θα τσοντάρω. Εδώ πέρα. Επόμενος. Χαίρετε. Δεν έχουμε ανοιχτές οι γραμμές. Μπαλόμπας έπεσαν κάτω όλοι. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Γιατί με προσανατολίζομαι με αυτά τα οποία. Με ποια. Αυτά. Εγώ φίλοι το Λευκό Πύργο σου δείχνω. Το Λευκό το Πύργο. Πήρα λοιπόν, τα φιλιά της. Πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες. Εξαιρετικές. Καλές επιλογές για το καλοκαίρι. Στην Καλαμαριά. Ωραία Καλαμαριά. Δεν έχουμε γραμμή, φίλε. Τι έγινε, βέβαια, κερδίζει ομάδα. Δύο εισιτηριάκια εδώ. Δύο εισιτηριάκια. Άρης Πανιώνιος, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Κάτσε. Ο φίλος ο 779, νέο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα. Ναι. Σάββατο στην Νέα Σμύρνη έπαιζαν εμείς Δευτέρα στην Τρίπολη. Παλτό που κερδίζει δεν το αλλάζεις. Παντελίδη. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ιστερόγραφο. Να, εδώ πέρα, αυτό είναι για το Χρήσανθο. Είσαι τώρα του Χρήσανθο άνθρωπος εσύ και το στέλνεις. Έχετε τα γκολ να τα ακούσουμε για να γουστάρουμε. Έχουμε τα γκολ, φίλε. Τι. Δυο γραμμές έχουμε γιατί τώρα μετά. Ετοίμασε τα γκολ όμως. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γύρισε ο ταξιδιώτης. Καλησπέρα. Γύρισε. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Είναι όντως πολλά τα χιλιόμετρα και θέλει τρεις μέρες για να έρθεις από εκεί. Από πού? Η δρόμη είναι στενή, όντως. Σε λεντάει. Δευτέρα βράδυ, 1 η ώρα ήμουν στην Αθήνα, φίλε.
Όντως οι δρόμοι είναι ασθενοί. Και μετά ήρθα. Τι είναι, φίλε, 7.30 παίζαμε, 9.30. 10 και μισή φύγαμε. Τι ανάγκη έχετε, μια φορά φεύγετε να πάτε εκτός έδρας, κάντε τρεις μέρες να γυρίσετε. Καλά, ρε φίλε, εμείς δεν πάμε για τα μάτσα. Δηλαδή, 3 η ώρα σχολάσαμε, 4 η ώρα φύγαμε, 6.30 η ώρα ήμασταν στο γήπεδο, γυρίσαμε τι ώρα, γυρίσαμε 12.30 και στις 5 η ώρα σηκωθήκαμε να πάμε στη δουλειά, κύριε Τσαλτίδη. Και εμείς για δουλειά πήγαμε, κύριε, δεν πήγαμε για στα μπουζούκια. Και μάλιστα λοιπόν, η δουλειά που ακολούθησε μετά τον θρίαβο της Δευτέρας, την Τρίτη και την Τετάρτη, ήταν πολύ πιο σημαντική, να ξέρεις. Ναι. Μάλιστα. Από την μετάδοση εννοώ, όχι από την νίκη του Άρη. Η νίκη του Άρη είναι το σημαντικότερο θέμα της εβδομάδας. Κλείνει μεταγραφή. Κάτι θα ξέρεις εσύ παραπάνω από εμάς. Ξέρω. Δυο λογάκια για το προχθεσινό. Ναι. Ήτανε τόσο ωραίο και τόσο όμορφο, γιατί είχε πολύ καιρό να γίνει. Ήταν ωραίο και όμορφο. 3-0 ημίχρονο, δηλαδή, τι να πούμε. Βέβαια, θα μπορούσε στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν άλλα 2 γκολ. Εμείς οι αχάριστοι που τα θέλουμε όλα δικά μας, θα μπορούσαν να βάλουν άλλα 2 γκολ και να το κάνανε ακόμα καλύτερο. Δεν πειράζει, ας κρατήσουν και κανένα για την Κυριακή να τα χαρούμε από κοντά. Ναι. Όταν τα χέρες από κοντά είναι καλύτερα. Ναι, και αυτός πάντως που διευθύνεται είναι όλα ήταν τσακαλάκια. Έδωσε κόρνερ σε ανάποδο ψαλίδι που είχε 2 μέτρα η μπάλα απόσταση από το σώμα. Ο διαιτής ήταν τραγικός. Και ευτυχώς ήταν 0-3. Και δίνει κόρνερ. Ο άλλος στο πρώτο ημίχρονο το Λάιτσμαν στα 3 μέτρα. Τον κρατάει ο αμυντικός στον επιθετικό από το αριστερό χέρι. Ο Μπαλτάς, ρε φίλε, ήτανε. Δηλαδή, λέω, ρε φίλε, τώρα εσύ γιατί δεν σφύριζες φάουλ στα 3 μέτρα. Δηλαδή, τι δεν βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Φταίμε εμείς που τα λέμε ή εσύ που τα κάνεις. Και τι άλλο, εκείνο το άλλο το site από εκεί πέρα, λέω πόσα μέτρα είναι. Κάτσε να το ξαναδούμε. Και η κάρτα του κυρίου Καλτσά που ζητούσε συγγνώμη δεύτερη, εντάξει, επειδή είναι 3-0, ας μην τα βγάλουμε τα παιδιά. Οι κανονισμοί, ξέρεις, στην Ελλάδα είναι εντάξει μωρέ και τι έγινε, δεν... 3-0 είναι το σκορ. Γι' αυτό όμως έχουν γίνει... Γι' αυτό έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει και γι' αυτό αυτοί μένουν στην άκρη και θα ξαναμείνουν στην άκρη. Και όσο θα περνάει ο καιρός και συνεχίζουν να είναι γραφικοί όλοι τους, τα ίδια θα παθαίνουν. Δεν είναι θέμα καμιά φορά εσκεμμένου, αλλά είναι θέμα ανικανότητος. Και ξέρεις, όταν είσαι κακός και σε σμπρώχνουν να πας σε μια δουλειά και μπαίνεις σε μια δουλειά, αυτό είναι το χειρότερο. Όταν είσαι ανίκανος να προσφέρεις για τη δουλειά που σε πήραν να κάνεις σε οτιδήποτε στη ζωή σου και αν γίνεται αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο. Επειδή είχαν, γιατί 9 στους 10 διαιτητές στην Ελλάδα ανεβαίνουν με άλλα κριτήρια εκτός από τις ικανότητες. Δηλαδή, η ικανότητα είναι η τελευταία. Τα όλα τα άλλα τα κριτήρια είναι κομματικά, πολιτικά, με τις ομάδες, με το γνωστό του γνωστού από το σωματείο και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, ζήσαμε μια ωραία παράσταση χθες. Δεν την είδα, αλλά από ό,τι άκουσα ήταν πολύ ωραία. Τα κόκκινα που ήταν στο ποδόσφαιρο, τα πράσινα που είναι στο μπάσκετ. Εμείς βέβαια είμαστε φαγωμένοι από αυτά, δηλαδή έχουμε χορτάσει στις Λάρισες εκεί, Δημητράκη Γιαννακόπουλε, στο, πώς το είπανε, στο άλλο, στο Λίντο, Δημητράκη Γιαννακόπουλε. Α, ξέχασα, αυτοί που πληρώνουν πολλά λεφτά πρέπει να αγοράζουν και τους τίτλους. Και στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Καιρός εμείς οι μπαμπάδες, να μάθουμε στα παιδιά μας λοιπόν, γιατί υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα και γιατί είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα. Γιατί εμείς δεν είχαμε χρήματα για να αγοράσουμε και ό,τι πήραμε δεν μας είπε κανείς ότι μας το δώσανε. Άντε και καλό βράδυ. Άντε και άσου. Α, κύριε Παπαδόπουλε. Έλα. Κύριε Παπαδόπουλε. Φίλε. Η ντροπή του μεγάλου νησιού, ρε φίλε. Η ντροπή. Για τη Λίβερπουλ λες πάλι, ρε φίλε. Ευχαριστούμε. Είστε η ντροπή του νησιού, ρε φίλε. Όλοι θα περάσουν. Είσαι η ντροπή του νησιού. Πάμε, να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Νίκο, έγραψε στην εφημερίδα ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία με μέσο από ομάδα των Αθηνών. Όχι, δεν είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό πρώτα απ' όλα βασικά όχι, δεν γράφτηκε τώρα, έχει 2-3 εβδομάδες που το έχουμε. Ναι, εσύ όμως ήσουν. Ναι, μάλλον. Ότι μιλάμε. Ο Άρης τον έχει βολιδοσκοπήσει. Τον έχει βολιδοσκοπήσει, είναι παίχτη, ναι, από αγωνίσεις ομάδα των Αθηνών. Το επίθετο το αρχίζει από μη.
Μπορεί. Καλά. Όχι, μαντεύω. Δεν λέω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει, αλλά. Κάνει μεταγραφή Παπαδόπουλο, δεν το ξέρουμε. Τι γίνεται, φίλε. Καλά το πα. Καλά το πα. Οι θέσει που θα αδειάσουν τώρα το καλοκαίρι, εγώ νομίζω ότι ο πιο πιθανό να φύγει είναι ο Φετφατζίδης πάντω. Αν παίξει και δείξει, δηλαδή είναι λίγο ξύμορο αυτό. Αν παίξει και δείξει πράγματα, είναι πολύ πιο πιθανό να φύγει από ότι αν δεν παίξει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στο νου του έχει να φύγει. Εκτός αν εξοικονομήσουμε από κάπου λεφτά και τον τελεάσουμε. Δηλαδή, εγώ αυτόν θα θεωρούσα πιο πιθανό. Έχω την αίσθηση ότι με αυτό το μυαλό ήρθε, άσχετα από αυτά που είπε στη συνέντευξη του, και πολύ καλά έκανε δηλαδή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι άλλα πράγματα θέλει. Ναι. Αυτό δευτερεύον, όποιος θέλει, ό,τι θέλει, ελεύθερος είναι να... και εμείς να κάνουμε την πρότασή μας και εκείνος να αποφασίσει τι θα κάνει. Γιατί τώρα και να μπει στην ομάδα είναι λίγο να... πρέπει να μπει στη θέση του Λάρσον, δεν μπορώ να δω εγώ πού άλλο θα μπει. Έτσι δεν είναι. Πού άλλο ή στο Ματέο. Εντάξει. Ή να μπαίνει ο ένας, να βγαίνει ο άλλος. Θα παίξει και Ευρώπη. Ποιος να μπαίνει, ποιος να βγαίνει. Να μπαίνει ο ένας, να βγαίνει και Ευρώπη θα παίζει. Θα παίζει και Τετάρτη, Κυριακή. Για τώρα σου λέει. Δεν σου λέει. Για πότε λες, για τα επόμενα 10 μάτς. Ναι, ναι. Θα μπαίνει ο ένας, θα βγαίνει ο άλλος. Αυτό θα γίνεται. Στο 70 που θα κουράζει τον Λάρσον, θα μπαίνει ο Φετφατζίδης. Ή το ανάποδο. Ναι, μπράβο. Το θέμα είναι σε ποιον φτάνει το 20 λεπτό. Δηλαδή. Και τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτόν που θα επιλέξει ο προπονητής. Η ομάδα δεν έχει. Δεν υπογράψαμε κανένα συμβόλαιο μονιμότητα στην Ελλάδα. Αυτό που είπε πριν όμως είναι και θέμα ισορροπιών τώρα. Υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή, ο παίκτης μπορεί όταν του πει είσαι πληρωμένος, θα κάνεις ό,τι σου πω, αλλά το να διαχειρίζεσαι και λίγο τα μούτρα του παίκτη είναι πολύ σημαντικό για την υγεία της ομάδας. Δηλαδή, είναι θέμα ισορροπιών, ας πούμε. Όπως και ο Τόνσο. Ο Τόνσο έχει τη φήμη ενός παίκτη ο οποίος χάνεται μες στο παιχνίδι, αλλά όταν βρίσκει, ας πούμε, αυτό που πρέπει να κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν είναι ο παίκτης που σκυλιάζει. Είναι το στυλ του λίγο. Είναι λίγο κυκλοθυμικός μες στο μάτς. Επίσης έχει τη φήμη του παίκτη που δεν του αρέσει να κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι. Δύο-τρεις φορές το κάνει κι αυτό. Ναι. Αλλά όταν μπορεί να σου βγάλει την μπάσα ή την ατομική ενέργεια, λες ότι είναι δύσκολο να τον αφήσω απ' έξω. Αυτό για τον προηγούμενο φίλο που λέει για τον Μαρτίνεθ. Ο Τόνσο έχει το κάτι παραπάνω. Να είσαι καλά, Άλεξ. Άντε τα λέμε. Πάμε και στο τελευταίο πριν το break, παρακαλώ. Χαίρετε. Κάτι έγινε με το που. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Με το που είπες ότι δεν έχουμε καμία γραμμή, πήρα τηλέφωνο ποδαρικό, έκανα 10 λεπτά μιλάνε. Φίλε, επίτες το είπε. Για αρχή να καλωσορίσω τον Χρήστατο που βρήκε το δρόμο και βρήκα. Να επιστρέψει στη δουλειά και μας παράτησε ένα τρίμερο με τους άλλους δύο εκεί πέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτον, Δευτέρα ήμουν στην Τρίπολη. Άρα δεν έλειπα. Χθες βγήκα μία ώρα τηλεφωνικά, βγήκα χθες. Βγήκες καμία ώρα. Χθες δεν είχε εκπομπή, είχε μπάσκετ. Δεν μπορεί να καλύψει τον κενό μου αυτούς τους δύο εκεί πέρα με τον παπά. Α, το πρωί λες εσύ. Το πρωί λες. Για το πρωί λες. Εντάξει, το πρωί, τι να κάνω. Δεν πειράζει, έκλεισα κάτι μπάτζετ στην Αθήνα. Οπότε αμέσως, επειδή ήθελα στην εκπομπή σου να το πω έτσι, ναι. Με να γίνω γραφικός, το είπα και το πρωί κάποια στιγμή χθες στην εκπομπή τους. Εγώ από τώρα θέλω να οριοθετήσουμε τους στόχους μας για τον χρόνο. Από τώρα πώς θα τους οριοθετήσεις. Να σου πω με ποια λογική. Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι οι παίκτες όλοι οι οποίοι έχουμε είναι με συμβόλαιο, δεν είναι δανεικοί για να φύγουν δεξιά-αριστερά. Σωστά. Όχι. Ο Ματέο είναι δανεικός. Εντάξει, τώρα μου λες για τον έναν. Ο Φετφατζίδης έχει εξάμηνο συμβόλαιο. Ο Ρόουζ είναι δανεικός. Και ο Ρόουζ είναι δανεικός. Και. Το Ρόουζ ακόμα δεν τον είδαμε τον Βαπτίστα Φουχτάρα. Σιγά-σιγά. Ναι, σου λέω. Και ο. Πες τον, και ο Μαρτίνες λύγει το συμβόλαιο του. Επίσης λύγει το συμβόλαιο. Επίσης λύγει το συμβόλαιο του Δελιζήση. Του Βαλεριάνου. Του Βαλεριάνου. Του Ιντζόγλου. Άρα να μην κάνω το σκεπτικό το πήρα στο μυαλό μου ότι όλοι αυτοί θα μείνουν και να πω ότι θα βάλουμε κάποιο. Δεν θα φύγουν, δεν θα μείνουν όλοι αυτοί, όχι. Εντάξει, απλά εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θα μείνει όμως ο Λάρσον. Θα κρατήσει ένα κορμό. Θα μείνει ο Ντιγκινί. Θα μείνει ο Τόνσο που έχει συμβόλαιο για 1,5 χρόνο. Θα ωραία, μείνει, μείνει ο Βέλεθ. Θα μείνει ο Κουέστα. Ο Κορχούτ ήρθε τώρα. Τότε, εφόσον θα έχουμε έναν καλό κορμό τότε για τον χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και με έναν προπονητή ο οποίος για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια σε μεγάλη κατηγορία θα έχει ένα ολοκληρωμένο έργο και θα το πιάσει από την αρχή το παράμετρο, σωστά. Ναι. Ωραία, έχοντας αυτά τα δεδομένα και εσύ τις άλλες βλέποντας, και εδώ θα μπλέξω και τους δίπλα λίγο, οι οποίοι διαφαινόμενα φέτος παίρνουν πρωτάθλημα και έχοντας ήδη πάρει δύο κύπελα, για εμένα τουλάχιστον, οτιδήποτε λιγότερο του χρόνου από κατάκτηση κυπέλλου είναι αποτυχία. Αυτό είναι, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε. Αυτό είναι ποιο κριτήριο. Αυτό είναι, πώς γίνεται. Αυτό είναι, με το θέλω μας είναι αυτό τι είναι. Γιατί έχουμε να πάρουμε κύπελο 40. Πόσα. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ναι, αυτό είναι το θέλω που λες. Το μπορώ είναι άλλο. Έχοντας ένα κορμό
με ένα προπονητή πρώτη φορά που θα μείνει όλο τον χρόνο. Και βλέποντας ότι και όλοι δίπλα έχουν πάρει και είναι άλλο να οριοθετήσω το στόχο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δηλαδή εγώ τρίτος και δεν πάρω το κύπελο, δεν είναι αποτυχία. Επειδή γουστάρουμε εμείς τον τίτλο. Ναι, θα είναι αποτυχία. Θέλω να δεν θα είναι αποτυχία. Όταν άκουσαμε λίγο. Πες μου το μικρό σου. Κώστα μου, έχουμε ένα θέμα στον Άρη. Στον Άρη ζούμε με τις δάφνες του παρελθόντος. Δεν καμία σχέση. Με ποιες δάφνες θα ρωτήσω, ποδόσφαιρο και όλα, ποιες δάφνες παρελθόντος, δεν χρειάζεται. Άλλο να μου πει για τον μπάσκετ. Άρα, αφού δεν έχουμε λοιπόν, αφού έχουμε πάρει ένα κύπελο στα 104 χρόνια ιστορίας μας. Πώς είναι αποτυχία αν δεν το ξαναπάρω. Πλέον, θα είναι αποτυχία γιατί δίπλα μεγαλώνει και εσύ μικραίνεις. Αυτό είναι το πιο βασικό λάθος που κάνεις. Γιατί να συγκρίνεις τον Άρη με τον δίπλα. Δεν πηγαίνει ο Άρης με βάση την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Αν ήμασταν πέμπτη πριν πέντε χρόνια που ο ΠΑΟΚ θα ήταν τέταρτος, όλη αυτή η παράνοια που υπήρξε και με τη Λαμία και γενικότερα φέτος δεν θα υπήρχε. Το θέμα, φίλε μου, λοιπόν, Γιάννη μου, είναι το εξής. Κώστα. Λοιπόν, το θέμα, Κώστα μου, είναι το εξής. Ο Άρης γύρισε μετά από πέντε χρόνια ανυπαρξίας. Φέτος, είπαμε, μίνιμουμ πρέπει να βγει στην Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν βγεις με το καλό στην Ευρώπη, θα πρέπει αυτό να γίνεται για 3-4 χρόνια. Πρέπει ο βασικός σου στόχος να κυνηγάς φυσικά το κύπελο. Φυσικά, εδώ το κυνηγάει ο Αστέρας Τρίπολης. Να κυνηγάς το κύπελο, αλλά πρέπει να σταθεροποιηθείς εκεί στην πεντάδα. Και εφόσον πατήσεις γερά στα πόδια σου και έχεις την οικονομική δυνατότητα, γιατί οι άλλοι φύγαν δίνοντας 130 εκατομμύρια ευρώ. Δεν φύγανε παίρνοντας το Βαρέλα μόνο και το Βιερίνια. Φύγαν γενικότερα. Τα ξέρουμε αυτά. Πώς λοιπόν εσύ, πώς θα πάρουμε εμείς το κύπελο λοιπόν. Μα για κύπελο σου μιλάω. Νοκάουτ παιχνίδια να περάσει στην επόμενη φάση που απέτυχες φέτος. Και χθες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν κύπελο στο μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Είδες τι έγινε. Η σφαγή του Δράμαλη έγινε. Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα. Ακόμα χειρότερα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω να επιδείξω κάτι σαν σύλλογος, κάτι που να μου δίνει εμένα τον άνθρωπο να συνεχίσω να κάνω και οπαδούς. Γιατί κάνουμε οπαδούς μόνο από τους δικούς μας. Για από δίπλα, γιατί ναι, είναι και αυτό σημαντικό, πρέπει να τους βλέπουμε τι κάνουν. Πάνε, παίζουν μέσα στην κολοπετινίτσα. Εγώ δεν είπα να μην βλέπεις. Εγώ δεν είπα να μην βλέπεις, αλλά εγώ σου λέω το εξής. Δεν γίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία του Άρη να καθορίζεται από την επιτυχία την δεδομένη χρονική στιγμή του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησα με κάποιο άλλο δεδομένο. Κατάλαβα το σκεπτικό σου, ποιο σου λέω. Αλλά θέλω να ακούσεις. Κατάλαβα αυτό που λες και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να καταλάβεις εσύ αυτό που λέω. Πρέπει να σταματήσουμε ο Άρης να λειτουργεί με βάση το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν δηλαδή πάμε και κερδίσουμε εμείς τον ΠΑΟΚ και το χάσει το πρωτάθλημα για τον μπει ξανά ο Ζαβίδης με το όπλο και χάσει το πρωτάθλημα, τι πάει να πει, θα είμαστε πετυχημένοι. Εγώ για μένα, εφόσον θα βγω και στην Ευρώπη και θα του κόψω και το πρωτάθλημα, πάρτι θα κάνω. Μπράβο. Αν δηλαδή το πάρουν το πρωτάθλημα και εσύ βγεις στην Ευρώπη, ενώ έχεις έρθει από τη Β' Εθνική, δεν είσαι πετυχημένος. Πάλι πάρτι θα κάνω, απλά θα είμαι λιγότερο χαρούμενος. Είναι άλλο η ψυχολογία. Και άλλο το πραγματικό ρεαλιστικό γεγονός, να ξέρεις. Ξεκίνησα με τη λογική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι παοξίδες. Είχαμε πάντα μια λογική έτσι φιλική σχέση. Τα τελευταία χρόνια, το μοναδικό που έχω από αυτούς είναι να καταστραφείτε, να μην υπάρχετε πουθενά. Πες μου, ποια λογική θα πρέπει να χαίρομαι ή να είμαι λιγότερο χαρούμενος αν το χάσουνε. Το ίδιο ακριβώς εύχομαι εγώ. Το θέμα είναι να κάνουμε αυτά που πρέπει ο Άρης σωστά και να πατήσουμε στα πόδια μας γερά ώστε να περάσουμε και στο επόμενο επίπεδο. Ποιο είναι το επόμενο επίπεδο? Ένας πιο ισχυρός οικονομικός παράγοντας από αυτόν που έχεις τώρα, που έχει βάλει ούκο λίγα χρήματα που δεν εκτιμώνται, γιατί υπάρχει αίσθηση άπιος καρυπίδης και έχει βάλει καμιά 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ακούω, βέρεσε, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας. Αυτό σου λέω. Αλλά πρόσεξε. Εμείς δεν συγκρίνουμε λοιπόν τον καρυπίδη με αυτούς που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν βάζαν τίποτα. Τον συγκρίνουμε με τον Σαβίδη. Δεν το συγκρίνω εγώ έτσι. Εγώ μια χαρά το βλέπω τον Καρυπίδη, εφόσον είναι όλοι πληρωμένοι και έχω πάρει και φορολογικές ενημερώσεις και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε κοντός, είμαι μια χαρά καλή μέρα. Αφού έκανε μεταγραφή. Για να το κλείσω και να μην κρατάω και επίθεση να πάω στις διαφημίσεις, εγώ σαν Κώστας θέλω, αν δεν θα πω απαιτώ, θέλω οπωσδήποτε ένα κύπελο, ένα τρόπαιο το οποίο μου λείπει, δεν το έχω δει. Σίγουρα αν υπάρξει η κατάκτηση ενός τροπαίου, θα είναι μια τεράστια ένεση οπαδική για τον Άρη. Αλήθεια λες αυτό. Και ίσως αλλάξει και γενικότερα ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως Αριανοί την ίδια μας την ομάδα. Γιατί πολλές φορές δεν την αγαπάμε την ομάδα μας. Εγώ φέτος θέλω να έχω μια καλή πορεία στο κύπελο. Για μένα επιτυχία θα ήταν μια καλή πορεία στο κύπελο. Την Ευρώπη δεν την είχα στο μυαλό μου. Και αν ερχόταν η Ευρώπη, έχει καλώς. Αλλά ήθελα μια καλή πορεία στο κύπελο, να ξαναφώνω στο χάρτη. Να είσαι καλά. Ας καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.
Τι θες να πας, break. Επάνε ρε φίλε. Επάνε, τι μας, τόση ώρα σου λέμε να πας σε break και δεν πας. Αν είναι δυνατόν. Πάμε. Επόμενος φίλος, κατευθείαν. Έχετε ακόμα, πόσο έχετε? Ένα τέταρτο για τα εισιτήρια έχετε ακόμα. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Καλησπέρα. Έχεις χαπί και στυλό. Γεια σας. Χαπί και στυλό φίλε για να... Του χρόνου. Ναι. Είναι έχουμε χρόνου. Καιρό να τα συζητήσουμε. Σωστό. Σωστό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις μία πόρτα ασφαλείας και έχεις δύο κλειδιά. Αυτά τα δύο κλειδιά είναι της Κυριακής. Το επόμενο, της Κυριακής σίγουρα δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί είναι το κεντρικό κλειδί, που το κάτω κλειδί της πόρτας. Λοιπόν, το επάνω είναι το κλειδί που και αυτό δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί δεν ανοίγει η πόρτα. Λοιπόν, και τα δύο κλειδιά είναι πολύ σοβαρά. Μιλάς με γρίφους. Μιλάω με γρίφους, ναι. Έτσι το είδα τώρα και μιλάς με γρίφους, γέροντα. Απλά θέλω πάρα πολύ το δεύτερο παιχνίδι να προσεχθούν πάρα πολύ κάποιες λεπτομέρειες. Της επόμενης εβδομάδας εννοείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Της επόμενης εβδομάδας, ναι. Αυτό που είπε πριν ο Χρήσαντος για το ρόλ, ότι δεν έχανε θέσεις, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που γυρνάει ο Δελιζήσης κάπως άτσαλα την μπάλα πίσω κάποιες φορές και μία φορά την πληρώσαμε, και κάποιες λεπτομέρειες σε κάποιους δικούς τους παίκτες που κατά κάποιο τρόπο είναι κλειδιά. Βέβαια, εντάξει, έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά, αλλά κάποιες λεπτομέρειες πρέπει να προσεχθούν. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, ναι, είναι ότι πρέπει να μοιηθούν για αυτό το παιχνίδι οι καινούργοι παίκτες που ήρθανε. Και όλοι βασικά είναι καινούργοι, αλλά αυτοί που ήτανε στο από πρώτο τη παιχνίδι Δευτέρα, και στο από τη Δευτέρα θα μπουν και αυτοί οι νέοι παίκτες που λες, αυτή τη διαδικασία. Αλλά τώρα υπάρχει, ναι, το μάζι με τον Πανιόνιο. Σίγουρα, και αυτό είναι... Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι. 40 χρόνια έχουν δει τα ματάκια μου πάρα πολλά. Και αυτό ήθελα να πω, ότι πιστεύω ότι ο Γιουνές μπορεί να χρειαστεί από το πρώτο λεπτό. Γιατί αν παίξουν όπως παίξανε τα Γιάννενα... Έτσι θα παίξουν. Σίγουρα θα χρειάζεται ο Γιουνές. Έτσι θα, γιατί είναι ψηλό παιδί, έχει τον γκολ, πιστεύω ότι θα χρειαστεί. Κοίτα, στις σημερινές δοκιμές ο Παντελίδης δεν έδειξε να τον σκέφτεται για βασικό, αλλά ας περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση. Ναι, αυτά είναι... Εντάξει, ο προπονητής ξέρει πάντα, δεν θέλω να κάνω τον προπονητή, ναι, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες που χάνεις... Χάνεις λεπτά, ναι, συμμετοχής. Τέλος πάντων, ευελπιστώ ότι εύκολα ή δύσκολα, δύσκολα ή εύκολα, μισό γκολ θα μπει και θα πάρουμε τους τρεις πόντους. Μακάρι, αυτό μακάρι θέλουμε, και τα τρίμπαλα και τα τετράμπαλα αφήστε τα. Μισό μηδέν, έστω και στο 90 φεύγα. Και για το άλλο παιχνίδι να μην χάσουμε. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χρήσαμε στον κίνηνικο. Εδώ είναι, ναι, δίπλα μου. Είχαμε μιλήσει οι τρεις μας μετά το μάτς με την Λιβαδιά και πριν το μάτς με την Ξάνθη. Ναι. Ήταν η εκπομπή που ήταν τα τηλέφωνα, αν θα φύγει ο Παντελίδης, θα μείνει, ναι, ο Παντελίδης. Λοιπόν, και είχα πει τότε, είχατε, μάλλον ήταν στη διάρκεια της εκπομπής, που είπατε ότι θα πάμε με Παντελίδη στην Ξάνθη. Ναι. Και βγήκα και, είπα, αυτή τη στιγμή οι μοναδικοί που μπορούν να το σώσουν είναι οι ποδοσφαιριστές. Είναι οι ποδοσφαιριστές και, και αυτοί οι οποίοι θα βάλει μέσα. Ναι.
και το σώσανε και σώθηκε και ο ίδιος και είπα μάλιστα χωρίς να ξέρω. Σωθήκαμε κι εμείς. Είχες πει και εσύ μακάρα να κερδίσει 0-3 και 3-0 και να βγει να μου την πει. Βέβαια. Το ίδιο είπαμε όλοι μας. Έτσι. Σωστά. Βγήκαν μπροστά, είπα ότι είχα να φέρει ένα παράδειγμα σε μια αριστεχνική ομάδα φυσικά στο μπάσκετ που κατά τη σκοπή ζητήσει και ο δικός μας προπονητής. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, η στήριξη είναι στήριξη. Ο Διαμαντόπουλος το γύρισε και ο Διαμαντόπουλος το γύρισε. Και αυτό σίγουρα. Και το γύρισε ο Διαμαντόπουλος πώς. Εγώ σας είπα χωρίς να με μπροστά και χωρίς να ξέρω, θεωρώ ότι έβαλε πλάτη. Και είπα ότι αν το φάει το κεφάλι του, γιατί κατάλαβα μετά την συνέντευξη τύπου του Καρυπίδη ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ακούει, ο Καρυπίδης δηλαδή ακούει το Διαμαντόπουλο, ναι. Αυτό μου δώσε να καταλάβω, χωρίς πάλι λέω να ξέρω λεπτομέρειες. Συνεργάτες είναι. Ναι, είναι το δεξί του χέρι στην ουσία, ναι. Σωστά, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι. Πλέον ξεπεράστηκε η κρίση. Εντάξει, κοίτα, αυτό... σίγουρα ο Διαμαντόπουλος έπαιξε ρόλο στο να μείνει ο Παντελίδης τελικά. Δεν Εγώ θεωρώ, σας λέω πάλι χωρίς να ξέρω τι ξέρετε παραπάνω, ναι. Ότι έπαιξε το 90%. Αυτός το κράτησε, πάμε παρακάτω. Μην το κουράζουμε. Έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή το γύρισε και Διαμαντόπουλος το έργο με τις προσθήκες που γίνανε το Γενάρη. Ναι. Η πλάκα εξής, Γέννα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Η πλάκα είναι ότι κάποιοι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο λένε ότι προχθές ο Παντελίδης συνέντευξη τύπου είπε για το Διαμαντόπουλο. Ναι, όντως. Γι' αυτό δηλαδή που το κράτησε στην ομάδα. Αυτό πρέπει να είναι τελείως άσχετο. Δηλαδή πρέπει να ασχολούνται κάποιοι. Εκεί όμως. Υπάρχουν και αυτοί. Επειδή το γύρισε το έργο και ήμουν ο πρώτος που είχα πει και ένα μήνα, ενάμιση, δύο μήνες ότι εγώ έχω πολλά παράπονα από το Διαμαντόπουλο. Με βάση πάντα τη συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και επειδή έχουμε εικόνα και των πέντε παιχτών. Ήταν καλές επιλογές. Τον πέντε του Σαββίδη δεν έχουμε μόνο. Εντάξει, ναι, και ο Σαββίδη είναι καλός παιχτής. Εντάξει, είναι όμως έτσι αλλιώς ήρθε για δευτεράντζα. Συμπληρωματική επιλογή. Εντάξει, ήταν και δεν είναι και. Όσο άσχημα και αν ακούγεται το δευτεράντζα, ναι. Ναι, δεν είναι πολύ δάπανη κιόλα. Ναι. Όχι, ναι. Δεν έχει παιχνίδια. Βρε ευκαιρία του δίνει στην ουσία. Και μακάρα την αρπάξει. Έτσι. Και μακάρα τη δώσει να την αρπάξει. Είναι καλός παιχτής. Πολύ καλός. Τώρα για το μάτι Κυριακής. Για μένα είναι μισή χρονιά. Θα πεις εσύ και τα προηγούμενα 3-4-5 παιχνίδια, αυτό λέγαμε, ότι είναι μισή χρονιά. Ναι. Είναι ομάδα η οποία σου έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Είναι ομάδα με την οποία έχεις έχθρα. Εγώ προσωπικά δεν τους γουστάρω, θα το πω πολύ λαϊκά. Δεν τους πάω το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αριανός που τους γουστάρει. Μπράβο. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά πάντως δεν τους πάω. Ναι. Και για μένα, για να μπορέσει η ομάδα να απεγκλωβιστεί τελείως. Και να πάει με άλλη τελείως ψυχολογία. Γιατί φαίνεται ότι η ομάδα έχει αποκτήσει ψυχολογία. Το είδε στους πανηγυρισμούς, ιδίως με την Τρίπολη. Ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ψυχολογία. Έτσι δείχνει. Ναι. Για να πάει με άλλη ψυχολογία στα ντέρμπι. Γιατί στα ντέρμπι θα πιστεύω ότι θα κάνει ζημιές. Δεν θα είναι τα ντέρμπι όπως ήταν στον πρώτο γύρο. Το πιστεύω ακράδαντα. Πρέπει το μάτς να το πάρει πάση θυσία. Να πούνε όπως μπήκανε τα τελευταία τρία παιχνίδια. Με το μαχαίρι στα δόντια. Από το πρώτο λεπτό. Σε κάθε μάχη, γιατί ήταν σκληρό το παιχνίδι, σε κάθε τάκλιν, σε κάθε σώμα με σώμα έφαση. Ο Άρης πρέπει να κοιτάξει πριν τα ντέρμι να κρατήσει αυτούς τους 4 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, για να έχει το περιθώριο τουλάχιστον μια γκέλα στα ντέρμι μετά. Και ανάλογα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αν δεν του βγουν τα ντέρμπι, να έχει περιθώριο για ακόμα μία, να σου το πω έτσι. Εγώ πιστεύω ότι από αυτά τα τρία, ένα θα το πάρει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα στον Παναθηναϊκό αυτός ο Άρης που δείχνει τώρα. Εγώ σου μιλάω για τα τρία που έχει μπροστά του Παναθηναϊκού, είναι πιο μετά. Α, δεν χάνει. Είναι άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι δεν χάνει. Καταρχήν, αυτός ο Άρης της Τρίπολης κερδίζει. Ναι. Αλλά ναι. Αυτός ο Άρης, αν μη τι άλλο, δεν χάνει τον Παναθηναϊκό στα ίσια. Απλά στα ντέρμπι παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα όπως η διαιτησία. Και κάποιες ομάδες με τη διαιτησία. Να σου πω κάτι, υπάρχει και η τύχη. Στην Τρίπολη, ό,τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο σου βγαίνε. Υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Έχει μπασκετικά ποσοστά. Δες τη φάση. Πάει το δοκάρι, χτυπάει το δοκάρι και είναι ο Ματέο μόνος του. Που θα μπορούσε να χτυπήσει το δοκάρι και να φύγει έξω. Και να φύγει έξω και να φύγει. Βέβαια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Και λέω εγώ ότι να μην πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Αν εσύ πας. Γι' αυτό στο γκολ. Και το μάτι είναι στο 0-0. Μια που μιλάμε για αυτά που λέγαμε παλιά. Γι' αυτό μια που μιλάμε για αυτά που λέγαμε παλιά. Στο γκολ του Ματίγια με τη Λαμία. Η Σοφή Ινδιάνη που λέει και κάποιοι φίλοι μου εδώ πέρα είπανε ότι αυτό το γκολ ίσως να είναι αυτό που θα σε βγάλει στην Ευρώπη. Τότε λέγανε βέβαια οι περισσότεροι ότι πέφτουμε.
ότι με αυτή την ομάδα θα πέσουμε. Ναι, η εικόνα δεν ήταν καλή, Χρυσανδέ, έτσι τα είπαμε. Η εικόνα, εκείνα τα παιχνίδια. Σωστά. Και στο μάτι ιδίως με τη Λιβαδιά το έχουν παραδεχτεί και όλοι. Σωστά. Δεν, αλλά δεν τότε, υπήρχε... αλλά όλοι ξέραμε όμως ότι θα έρθει ο Λάρσον, ο Τόνσο κτλ. 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 Δεν ξέραμε ποιοι είναι, έτσι. Τον Τόνσο δεν το ξέραμε. Σε ένα βαθμό το ξέραμε. Το γκολ στη Λαμία, λέει ο Χρύσανδος, εγώ που θα προσθέσω ίσως και την ήττα στη Λιβαδιά. Ναι, εντάξει, γιατί άμα κέρδισε τη Λιβαδιά, είχαμε 35 τώρα, δεν μας άρεσε. Η ήττα στη Λιβαδιά φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι αλλάζει πολλά πράγματα. Ναι, Νίκο, αλλάζει πολλά πράγματα. Τώρα μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Να κέρδιζες. Ναι. Γιατί εκείνη η εικόνα. Η ήττα στη Λιβαδιά, όπως είπα, αυτό ίσως στερήσει την τέταρτη θέση όμως τώρα. Έτσι. Η ήττα από τον Πανετολικό μπορεί να στερήσει την τέταρτη θέση. Θα κερδίσω εκεί μέσα και θα το σοφαρίσω. Εντάξει. Άντε. Έγινε, γεια. Πάμε στον επόμενο. Τελευταίος είναι ο φίλος. Τελευταίος και καλύτερος. Εννοείται ο καλύτερος, ο Παύλος είμαι. Ωραία. Έλα, Παύλο. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, το λατρεύω το λαό του Άρη, ρε φίλε. Το λατρεύω, ρε φίλε. Το λατρεύω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Για ποιον λόγο, από τους πολλούς που σίγουρα νομίζω υπάρχουν. Το λατρεύω, ρε φίλε. Δηλαδή, θα ακούσεις το οτιδήποτε. Δηλαδή, ο άλλος θέλει το κύπελο, ο άλλος θέλει το πρωτάθλημα. Όχι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Άλλο παράδειγμα, πιο μακριά από αυτά που λένε ας πούμε, σήμερα. Μετά από το μάτι στην Τρίπολη, πριν βγάλω το Χρήστα, θα είναι ο Γραμμέζης. Και βγαίνει ένας, δεν το λέμε κακό τρόπο για τον άνθρωπο, και μου λέει και τις τουαλέτες του Βικελίδης. Ναι, ρε φίλε, δεν πειράζει. Το ίδιο συναντάω και εγώ το βράδυ που βγαίνω στο Γιώργο. Το ίδιο συναντάω συνέχεια δηλαδή. Εντάξει. Το λατρεύω, ρε φίλε, το λαοτάρι. Δεν υπάρχει. Είμαστε. Πιστεύω με γι' αυτό. Αυτό όμως να σου πω κάτι. Αυτή την νοοτροπία ίσως όντως να τη διαλύσει ένας τίτλος. Δεν χρειάζεται Γιώργο. Γιώργο. Συνήθεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πείτε ποτέ να έρθει ο κόσμος. Αυτοί ξέρουν πότε θα έρθουν, ξέρουν πότε θα γεμίσουν το γήπεδο, ξέρουν πότε δεν θα πάνε. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Είμαστε ικανοί να έχουμε 20.000 στον Πανιόνιο. Έτσι πρέπει. Ναι. Το πρέπει το ξέρουμε ποιο είναι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα η δυσαρέσκειά μας ή η αγάπη μας θα φανεί στο γήπεδο. Είναι απλό. Ό,τι και να πεις εσύ μπορεί και να μην πάνε, ρε φίλε. Όσο και να τους πεις να πάνε, άμα την έχουν δει έτσι δεν θα πάνε στο γήπεδο. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν θέλω εγώ να πω για τον χρόνο. Γιατί φέτος έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο για να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε. Πάντως, εάν φίλε μου, εσύ που ήθελες να κατακτήσεις το κύπελο, ο Άρης μπορεί του χρόνου με 4 δυνατές προσθήκες, χώρια ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει, να κάνει πρωταθλητισμό ξεκάθαρα. Του δεν χρόνου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, γιατί πλέον θα έχει περάσει τη χρονιά και ήδη, όπως βλέπουμε και με αυτά που γίνανε το Γενάρη, έχει σχηματιστεί ένας κορμός. Τώρα θα είναι ο κορμός 6 ή 8 παικτών, γιατί το βασικό σχήμα εννοώ, θα το δούμε στην πράξη. Γιατί όντως ένα κλειδί είναι ο Ματέο, ας πούμε. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Φεδρατζίδη. Okay. Αλλά τους 6. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Μπορώ να σου πω από τώρα τι θα γίνει με τον Φεδρατζίδη. Ναι. Ο Φεδρατζίδης θα κάνει 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη και θα πουληθεί στην Κίνα. Έναντι του ποσού του 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 2,5 κιόλας, τον έκλεισες. Δεν κάνω αυτό που σου λέω. Το κρατάω. Σήμερα πώς έχουμε. Είναι και εύκολο να το θυμάμαι, είναι του Βαλεντίνου σήμερα, οπότε. Ναι, να το θυμάστε, Χρήστα, αυτό που σου λέω. Ο Χρυσανδίδης θα πουληθεί στην Κίνα και θα πάρει και να κάνει συμβόλαιο το παιδί. Και με 2 χαρτιά τον δίνω, να ξέρεις πάντως. Αρκεί να βγούμε στην Ευρώπη. Αυτό σου λέω μόνο. Τίποτα άλλο. Να βγούμε και να. Εκεί, δηλαδή, ο πρόεδρος έδειξε ότι όταν πρέπει, πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, όλες οι κινήσεις που κάναμε τον Ιανουάριο, όλες παίζουν στην ομάδα και όλες έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Πότε το θυμάσαι εσύ αυτό στον Άρη ξανά? Το 11, το 10. Όλες? Όχι, όλες. Όλες παίκτες. Όχι όλοι, ναι, έχεις δίκιο. Περισσότεροι είναι τώρα, ναι. Γενάρη του 10 ή... Όχι, περισσότεροι. Όλοι, ρε φίλε. Πες μου ποιον πήραμε και δεν είναι έτοιμος να παίξει και να προσφέρει. Κοίταξε, τότε που έγινε και ό,τι έγινε, ο Μπομπαντίγια και ο Ντανίλο Περέιρα ήταν παικταράδες. Και όχι μόνο ήταν παικταράδες, ήταν over. Τότε υπήρχε. Μπράβο, ήρθε μπράβο, ο Ντανίλο, ο Μπομπαντίγια, ο Καστίγιο και ο Ισπανός, ο...
Πώς το λένε. Και ο Νταϊσού και Σακάτα. Α, και ο Σακάτα. Και ο Πορτίγια. Και ο πρόεδρος ότι έχει όραμα για αυτή την ομάδα, απλά λίγο επικοινωνιακά να μας το δώσει και εμάς και του χρόνου να έχει 12.000 διαρκείας, το λιγότερο σου λέω. Τέτοια είναι η δίψα του κόσμου. Ωραία. Κλείσε να κάνουμε και την κλήρωση. Άντε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο εισιτηριάκια θα δώσουμε. Δώστε, ρε φίλε. Χρήσαφε. Σαράμπαλης. Έτσι. Αριστοτέλης. Ναι, ναι. Και Κασάρας, Κασαράς, Κασάρας, κάτω Κασάρης, φίλε. Κασάρι. Γιατί έτσι θα πληρώνεσαι κιόλας. Κασάρας Γιώργος. Πες λίγο τι ώρα τα στείλανε. Κασάρας Γιώργος 6 και 6 και 6. Μπράβο. Ωραία, φίλε, 6 και 6 και 6. Ναι, και... Και ο Κάσερες, τον θυμάστε τον Κάσερες, ωραίος παίκτης. Ναι. Και ο άλλος 6 και 42 και 24. Πολύ ωραία. Εσείς οι δύο είστε νικητές. Επαναλαμβάνω, Γιώργος Κασάρας, Κάσαρας, Κασαράς, Αριστοτέλης, Σαραμπάλης, Σαραμπαλής, Σαράμπαλης. Θα ενημερωθείτε από την Μαριλίζ για τον τρόπο που θα πάρει το εισιτήριό σου για το μάτς της Κυριακής. Τι ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.